να απολαμβάνετε κορυφαία γεύση και ποιότητα κάθε στιγμή. Κορυφαίο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Γιώργο, η νέα σχολική χρονιά είναι σημαντική για τους στόχους μου. Θέλω δίπλα μου ανθρώπους αποτελεσματικούς, με δημιουργία και όραμα. Εγώ ψάχνω μια νέα πρόταση διδασκαλίας που θα συνδυάζει τη μάθηση με τη τεχνολογία. Θα μου ενισχύει το ενδιαφέρον και θα φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτή η εκπαιδευτική πρόταση υπάρχει στο κέντρο της πόλης και το όνομά της Πρίσμα. Ανατολική Στράκης 5, στην πλατεία Εμπορίου Σέρες. Τηλέφωνο 2321 30 30 40. Υπεύθυνη σπουδών Τιμοθεΐδης Αναστάσιος Μενεγάκης Μανώλης. Σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε στο χώρο μας για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και να καθορίσουμε από κοινού τους στόχους και τη μεθοδολογία που θα οδηγήσουν στην επιτυχία. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρίσμα. Ποιότητα στην εκπαίδευση. Αφοσίωση στο μαθητή. Σύγχρονη τρόπη διδασκαλίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 4 Οκτωβρίου 2015, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές των Σερών για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Νέος πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εξελέγει σήμερα για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο ο προτινόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης. Υπέρ της υποψηφιότητάς του ψήφισαν 181 βουλευτές, δηλαδή περισσότεροι από τον αριθμό των βουλευτών της δικοματικής πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Υπέρ του κυρίου Βούτση είχαν δηλώσει πως θα ψήφιζαν και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών. Άλλοι 19 βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται πως στήριξαν με την ψήφο τους τον νέο πρόεδρο. Νέος πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εξελέγει σήμερα για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο ο προτινόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης. Υπέρ της υποψηφιότητάς του ψήφισαν 181 βουλευτές, δηλαδή περισσότεροι από το άθροισμα των βουλευτών της δικοματικής κυβέρνησης. Υπέρ του κυρίου Βούτση είχαν δηλώσει πως θα ψήφιζαν και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών. Τούτο δοθέντων άλλοι 19 από κόμματα της αντιπολίτευσης που φαίνεται να στήριξαν με την ψήφο τους τον νέο πρόεδρο. Ο βουλευτής κύριος Νικόλαος Βούτσης έλαβε 181 ψήφους. Επίσης ευρέθησαν ...113 λευκά ψηφοδέλτια και 3 άκυρα ψηφοδέλτια. Συνεπώς, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εκλέγεται ο κύριος Νικόλαος Βούτσης, τον οποίον παρακαλώ να ανέρθει στο Προεδρείο και να καταλάβει την έδρα του Προέδρου με ευχές για επιτυχία από όλες τις στέργες της Βουλής για το δύσκολο έργο που έχει να διεκπεραιώσει η Βουλή αλλά και ο ίδιος προσωπικά. Ο κύριος Βούτσης, ιδιαίτερα συγκινημένος μετά την αναγγελία του εκλογικού αποτελέσματος από τον Νίκο Κακλαμάνη, πήρε τον λόγο για τις πρώτες δηλώσεις και ευχαρίστησε θερμά όσους τον ψήφισαν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε και για την ευθύνη που μου δώσατε για να είμαι πρόεδρος του σώματος. Και επειδή θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, θέλω να καλέσω και να, δεν λυπάει η λέξη, βουλεύσω προς την πλειοψηφία κυρίως, στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει για τους αντιπροέδρους, να τηρηθεί απαρέγκλητα ο άτυπος κανόνας της δημοκρατικής αλληλεγγύης για την
ψήφιση του Προεδρείου, έτσι ώστε να είναι πάνω από 151 για όλους τους αντιπροέδρους και να μην έχουμε συνταγματικό πρόσωπο. Της εκλογής του κυρίου Βούτση ακολούθησε η τελετή παράδοσης παραλαβής από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και αμέσως μετά η συνεδρίαση εκλογής των αντιπροέδρων. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, εμφανώς ενοχλημένη από τις εξελίξεις μεταξύ άλλων, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν παρέδωσε τα κλειδιά της Βουλής στους δανειστές και σε μια επικοινωνιακού χαρακτήρα κίνηση παρέδωσε σε έντυπη μορφή εκθέσεις και πορίσματα επιτροπών που η ίδια είχε συγκροτήσει, λέγοντας πως θα πρέπει το έργο τους να συνεχιστεί. Κύριε Πρόεδρε, σας παραδίδω την Προεδρία της Βουλής, έχοντας υπηρετήσει το καθήκον μου από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μου. Σας παραδίδω την Προεδρία της Βουλής, έχοντας την τιμή να έχω προσπαθήσει να υλοποιήσω ή να έχω υλοποιήσει όλα εκείνα στα οποία αναφέρθηκα στην εναρκτήρια ομιλία μου στις 6 Φεβρουαρίου του 2015. Αποτελεί για εμένα ξεχωριστή τιμή η ολοκλήρωση μιας θητείας στην 16η βουλευτική περίοδο, στην Προεδρία μιας Βουλής που θεωρήθηκε εμπόδιο για την υλοποίηση των μνημονίων. Σας παραδίδω ταυτόχρονα το έργο επιτροπών και εργασιών της Βουλής της προηγούμενης περίοδου, επιτροπών και εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν προς το συμφέρον της δημοκρατίας και του ελληνικού λαού. Σας δίνω, για να μην παραπέσουν όπως συνήθως γίνεται στο δημόσιο και στις δημόσιες υπηρεσίες, την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερμανικές οφειλές που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 14 Απριλίου του 2015 και η οποία εξετάστηκε από την Διακομματική Επιτροπή για τις γερμανικές οφειλές. Σας δίνω επίσης τις δύο εκθέσεις, την προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2015, την έχετε και με την προηγούμενη ιδιότητά σας του Υπουργού Εσωτερικών, καθώς επίσης και την πρόσφατη από 25 Σεπτεμβρίου 2015 ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Θα με βρείτε αρρωγό σας στην ολοκλήρωση και στην ενίσχυση αυτών των διαδικασιών. Δεν θα είμαι αρρωγός σε διαδικασίες προώθησης μνημονίων και κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας. Κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι καλή θητεία και είμαι βέβαιη ότι όλους θα μας κρίνει η ιστορία. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μου δόθηκε η ευκαιρία ενώπιον της Βουλής προηγούμενα να περιγράψω το πλαίσιο με το οποίο θα πολιτευτούμε συλλογικά, έτσι ώστε η Βουλή να αναβαθμιστεί ουσιαστικά. Προσπάθειες επ' αυτού κάνατε και εσείς μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα που υπήρχε αυτή η ευχέρεια. Το σημαντικό είναι ότι τρεις φορές ο λαός μας εκλήθη μέσα σε 9 μήνες και ιδιαίτερα την τελευταία φορά μεταγνώσεως με όλα τα θέματα γνωστά, επιχειρηματολογημένα και απολύτως αποσαφηνισμένα, να δώσει την εντολή, να δώσει την πηξίδα σε δυνάμεις οι οποίες θα έχουν το τιμόνι πλειοψηφικά, έτσι ώστε να ασκηθεί η λαϊκή κυριαρχία μέσα σε αυτή τη Βουλή, αλλά βεβαίως και σε όλες τις άλλες δυνάμεις που έχουν το δικό τους ιδιαίτερο ρόλο μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο. Είναι σαφές λοιπόν πως η νέα Βουλή, όπως είπα και στην ομιλία μου μέσα, θα αποφασίσει για τη συνέχιση ή και για την νέα ανάθεση σε νέες επιτροπές θεμάτων κρίσιμων που αφορούν στη χώρα.
ιδιαίτερα για το θέμα των επανορθώσεων που αναφερθήκατε και των αποζημιώσεων, που είναι διακομματική και ομόφωνη απόφαση, θα πρέπει να ενταθεί η λειτουργία αυτής της Επιτροπής, αλλά ότι ταυτόχρονα η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει και την εντολή να διαπραγματευτεί για τα θέματα που αφορούν τώρα στην συμφωνία και στο ζήτημα του χρέους, θα λάβει υπόψη της και πρέπει να λάβει υπόψη της όλα τα ντοκουμέντα και όλα τα τεκμήρια που υπάρχουν, έτσι ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Να μείνουμε στη Νέα Βουλή, κύριε Σικίλ, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά την Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, την κυρία Μαρία Κόλια Τσαλοχά, να πούμε δύο λόγια περισσότερα. Καλησπέρα σας και στη Βουλή με τη Βούλα τώρα. Καλησπέρα, ναι, ναι. Καλό και δημιουργικό έργο να σας ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Νέα Βουλή, νέος πρόεδρος λοιπόν σήμερα και μάλιστα με ψήφους περισσότερους από αυτούς των δύο κομμάτων της κυβέρνησης. Είναι μια συνετική διαδικασία. Κυρίως συμβαίνει στην εκλογή Προέδρου και του Προεδρείου της Βουλής εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό είναι το θετικό και το λογικό, θα μου επιτρέψετε να πω. Υπάρχει πάντα μια ήδη, ας το πούμε, συνήθεια να συμβαίνει αυτό. Από εκεί και μετά θα αρχίσουμε. Ο νέος πρόεδρος έχει μια σχετικά καλή εμπειρία και είναι κάποια χρόνια βουλευτής. Θεωρώ ότι είναι ένας ήπιος χαρακτήρας, ήπιος άνθρωπος. Συνεργάστηκε για λίγο μαζί του, καθώς ήταν υπερυπουργός του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο υπάγομαι ως υφυπουργός Εσωτερικών και Μακεδονίας Θράκης. Και θέλω να πιστεύω ότι θα ηρεμήσει λίγο τα πνεύματα και θα κάνει το έργο το οποίο υποχρεούται και από τη διαδικασία και από το Σύνταγμα, και εντός της Βουλής και εκτός της Βουλής, εκεί που πρέπει. Πάνω στους πηχτές στην παραλαβή παράδοση με την κυρία Κωνσταντοπούλου έπεσαν εκατέρωθεν. Κύριε Μασαρινέ, οπωσδήποτε υπήρχε μία ταραγμένη περίοδο στην προηγούμενη Βουλή. Δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω άλλο αυτή την παρελθούσα περίοδο. Προφανώς είναι και οι δύο προέρχονται από έναν χώρο που γνωρίζονται προσωπικά ένας και οι δύο μεταξύ τους, γνωρίζουν δηλαδή και τα θετικά και τα αρνητικά του χαρακτήρα τους και τις ιδέες που έχει ο καθένας. Ήδη φάνηκαν οι διαφορές και οι διαφοροποιήσεις, γι' αυτό και χώρισαν σε δύο τμήματα ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς και τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά πιστεύω ότι και τους άλλους βουλευτές, είναι να υπηρετήσει το θεσμό με σεβασμό και με συνέπεια στον κανονισμό της Βουλής, σεβόμενος τους συναδέλφους του βουλευτές, γιατί ο πρόεδρος εντός του Κοινοβουλίου είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Ανεβαίνει στην έδρα και εκεί μόνο διευθύνει. Το έχουμε έχει συμβεί, γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι κάποιες φορές να κρατήσεις τον κανονισμό και το δίκαιο και τους χρόνους πολλές φορές και να σεβαστείς τους συναδέλφους σου, και πιστεύω ότι αυτό είναι η υποχρέωση του Προεδρείου, του κάθε Προέδρου και των Αντιπροέδρων που τον αντικαθιστούν όταν τον αντικαθιστούν, σας λέω, μέσα στις ολομέλειες. Από εκεί και μετά ο Πρόεδρος της Βουλής είναι ο τρίτος στη τάξη θεσμικός παράγοντας του πολιτεύματός μας και προφανώς πρέπει να στηρίζει το πολίτευμα. Και όχι την κυβέρνηση και όχι την κάθε κυβέρνηση. Μπορεί να προέρχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, ωστόσο όμως εκπροσωπεί πλέον όλους τους Έλληνες και όλους τους βουλευτές. Κυρία Κόλια, τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στη Βουλή, όχι τόσο για το ποιος θα ήταν πρόεδρος και αν θα κρατήσει τις ισορροπίες μέσα στη Βουλή, αλλά για τα 48 μέτρα προαπαιτούμενα που θα ψηφίσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κύριε Μασλανινέ, οπωσδήποτε είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Οι εκλογές μας ανάγκασαν να τα πάμε όλα πιο πίσω. Η ανανέωση της εντολής που πήρε ο κύριος Τσίπρας σε μεγάλο ποσοστό και εμείς σε πολύ μικρότερο μας δίνουν το δικαίωμα να διαπραγματευτούμε και να επιχειρήσουμε παράλληλα με τους άλλους συναδέλφους, οι οποίοι όλοι έχουν ψηφίσει τουλάχιστον και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, έχουν ψηφίσει τα μνημόνια και τα
προηγούμενα όλα μέτρα τα οποία μας έφερνε εδώ. Οπωσδήποτε θα γίνει μια σκληρή διαπραγμάτευση και στο μέλλον. Τα προαπαιτούμενα όντως είναι πολύ, και το ξέραμε και το ξέρουμε, ο ελληνικός λαός, πολλοί από αυτούς, πολλοί από τους συμπολίτες μας, ήδη βρίσκονται σε άσχημη, σε δεινή οικονομική κατάσταση. Όσο πιο γρήγορα βγούμε από τα μνημόνια, όσο πιο γρήγορα αναλάβουμε ο καθένας τις ευθύνες του, με την έννοια ότι θα πρέπει από τη μία να ψηφίσουμε κάποια όντως δύσκολα μέτρα, αλλά από την άλλη πολύ γρήγορα τα χρήματα τα οποία θα μας έρθουν, θα μας έρχονται, να τα επενδύσουμε, να τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να βγούμε γρήγορα από τα μνημόνια και να ικανοποιήσουμε μετά από 3-4 μήνες πρώτα τις ομάδες εκείνες που έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα ζουν, όπως είπα προηγουμένως, σε άσχημη κατάσταση, θα είναι το ευχής έργων και θα είναι προφανώς και η προσπάθειά μας. Θα είναι και είναι η υποχρέωσή μας. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι αλλάζει πραγματικά από αυτό που έλεγε νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία και αναγκαστή κατεώρηση να φύγετε με τα μνημόνια και ερχόμαστε τώρα αρκετά χρόνια μετά να μιλάμε πάλι για προαπαιτούμενα και τέτοια. Περιμένει ο κόσμος. Δεν φύγαμε, κύριε Μασλαρινέ. Ένα λεπτό, να το διευκρινίσουμε αυτό. Παρακαλώ. Γι' αυτό και το ρωτάμε, για να το διευκρινίσετε. Ναι, είπατε και το φύγαμε, μια πολύ δυνατή κουβέντα. Δεν φύγαμε. Εκείνη την εποχή ήταν εντελώς διαφορετικά εκείνα τα μνημόνια από αυτή τη συμφωνία μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Πιστεύω ότι αν τότε η Νέα Δημοκρατία με όλους εμάς που μας εκδίωξαν σε ένα βράδυ 22 βουλευτές, ο κύριος Σαμαράς. Αν τότε αντιδρούσαμε και δεν θα είχαμε φτάσει αυτή την κατάσταση, τα 5 χρόνια είναι πάρα πολλά για αυτά τα οποία εντωμεταξύ δημήθησαν, συνέβησαν στους Έλληνες και, και αυτά τα οποία μας επέβαλαν οι δανειστές μας από το εξωτερικό. Άρα τώρα πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία, σίγουρα με πολλά βάρη, σίγουρα με πολλές ακόμα επιβαρύνσεις στους Έλληνες, έχει μία σταθερότητα με την έννοια ότι είναι για τα επόμενα 3 χρόνια. Τα χρήματα αυτά είναι συγκεκριμένα πότε και πώς θα δοθούν. Άρα έχουμε ένα σταθερό μπροστά μας περιβάλλον, το οποίο θα πρέπει, σας είπα προηγουμένως, να το αξιοποιήσουμε, αφού βέβαια εντωμεταξύ έχει γίνει μεγάλη δήμωση και στο εξωτερικό και ήδη και στο ταξίδι στον ΟΗΕ και στις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρωθυπουργού, αλλά και όλη η Ευρώπη πλέον να γνωρίζει ότι το χρέος της χώρας είναι μη βιώσιμο. Αν ξεκινούμε από αυτή την σταθερά, η οποία ήδη αρχίζει και αναγνωρίζεται όλο και από περισσότερους εταίρους και δανειστές μας, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, είναι μεγάλο το κέρδος για τη χώρα, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Να αναγνωριστεί ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, αλλά θέλει κούρεμα ή θέλει μια μεγάλη επιμήκυνση. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το θετικό, μέσα ένα από τα θετικά, στη δύσκολη αυτή και στη βαριά συμφωνία που αναγκαστήκαμε τις οικολογώντες να υπογράψουμε. Όμως εμείς επιμένουμε και οι ανεξάρτητοι Έλληνες επιμένουμε ότι τα μνημόνια δεν έπρεπε να έρθουν στη χώρα. Ήδη αποδεικνύονται και από την ΕΛΣΤΑΠ ότι ήταν όλα προσχεδιασμένα για να εισέλθει η χώρα και να περάσει αυτά τα οποία περνάει ο ελληνικός λαός. Άρα εγώ θεωρώ ότι πολύ σωστά δεν ψήφισε τα μνημόνια και τα προηγούμενα. Και αυτό το οποίο το ψήφισε η παράταξή μου αναγκαστικά στις οικολογώντες, θέλουμε πολύ γρήγορα να το αποτινάξουμε, να το αποσύσουμε από τους πλάτες των Ελλήνων. Ξέρετε, τηλεφωνούν τηλεθεατές και λένε τώρα μνημόνιο ή συμφωνία δεν έχει σημασία. Σημασία έχει για αυτούς ότι τα έξοδα αυξάνονται και τα έσοδα μειώνονται κατακόρυφα και έχουμε μπροστά μας χειμώνα, λένε. Οπωσδήποτε είναι έτσι. Κανένας δεν το αμφισβητεί, ούτε αντιλέγει. Η κατάσταση αυτή έρχεται από το παρελθόν. Δεν είναι χθεσινή, ούτε έγινε στους 5 και 6 μήνες, στους 7 μήνες της κυβέρνησής μας και της προηγούμενης. Αυτά όλα συνέβησαν εδώ και πάρα πολύ καιρό και συμβαίνουν. Οι υποχρεώσεις τις ανέλαβαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είπα και πάλι ότι σίγουρα ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Εμείς πρέπει πολύ γρήγορα να αξιοποιήσουμε και τα χρήματα τα οποία μας υποσχέθηκαν και πιστεύω ότι θα δοθούν ως βοήθεια και, και για την πολύφερνη ανάπτυξη, ας το πούμε έτσι, την οποία περιμένουμε όλοι. Αλλά η ανάπτυξη προφανώς δεν έχει ούτε μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να κάνει η χώρα μας. Από εδώ και πέρα έχουμε το στοίχημα είναι να κερδίσουμε
Το στίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, κύριε Μασλαρινέ, είναι να δουλέψουμε εμείς οι Έλληνες και να αλλάξουμε και νοοτροπίες, να αλλάξουμε και πράγματα τα οποία εκτός των άλλων μας έφεραν ως εδώ. Κύριε Ακόλλη, ρωτάει ο κόσμος, είσαι σε κυβερνητική θέση. Αύριο για αυτό το τόπο βλέπετε και πώς το βλέπετε αυτό το αύριο? Κύριε Μασλαρινέ, είναι αλήθεια ότι αν δεν καταλάβεις μια θέση κυβερνητική, ξέρετε πολύ καλό ότι είμαι παλιά βουλευτής, έχω λειτουργήσει και ως βουλευτής αντιπολίτευσης, αλλά και ως βουλευτής κυβερνητική, υποστήριξα τις κυβερνήσεις προηγούμενων ετών του Κώστα Καραμαλή. Αν δεν καταλάβεις θέση ευθύνης, αυτή ακριβώς δηλαδή μια κυβερνητική, δεν μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος και τη δύναμη, εισαγωγικά το βάζω αυτό, τη δυνατότητα, σας το πω καλύτερα, που έχει κάποιος υπουργός, υπουργός, σε σχέση με τον βουλευτή. Αυτό πρέπει να το ομολογήσω και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια που ξέρετε ότι με διακρίνει. Δεν είναι εύκολο αυτό που θέλουμε, αυτό που φανταζόμαστε, αυτό που ονειρευόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί ο κάθε υπουργός και η κάθε κυβέρνηση μπορεί να έχει και να θέλει να πράξει πράγματα, όμως δεν εξαρτάται μόνο από τον υπουργό ή τον υφυπουργό. Πρέπει να τον ακολουθήσουν όλη η δομή πάνω στην οποία στηρίζεται στην πυραμίδα αυτή της διοίκησης και βέβαια και να την εφαρμόσουν οι πολίτες. Δεν εννοώ για τα σκληρά μέτρα, μιλάμε γενικά. Αυτό λοιπόν, η επιτυχία ενός εγχειρήματος προϋποθέτει σύμπνοια, συνέργεια, αποφασιστικότητα, εκτός από το όραμα το οποίο πρέπει να θυσίσουμε στους συμπολίτες μας, ειλικρίνεια, πάταξη διαφθοράς, τιμωρία αυτών οι οποίοι μας έφεραν ως εδώ, αποδεδειγμένα όμως και μέσα στις διαδικασίες του κράτους δικαίου, και πάρα πολλή δουλειά. Όμως κυρίως συνεργασία και συνέργεια μεταξύ μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και πάλι εύχομαι καλή και δημιουργή θητεία. Να είστε καλά, κύριε Μασαρίνη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Σκληρή απάντηση στους επικριτές της και σε όσους αμφισβητούν την χρονολόγηση του αρχαίου τάφου της Αμφίπολης έδωσε η υπεύθυνη της ανασκαφής Κατερίνα Περιστέρη, μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκυριακό. Καταπέλτης ήταν σήμερα το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκυριακό, η επικεφαλής της ανασκαφικής έρευνας του Τιμ Βουκαστά, Κατερίνα Περιστέρη. Η κυρία Περιστέρη, αφού εξήγησε πρώτα την άποψή της για το μνημείο και πώς οδηγήθηκε στον ηφαιστείωνα, απάντησε και σε ερώτηση που είχε να κάνει με τον πόλεμο που δέχεται από συναδέρφους της. Η κυρία Περιστέρη τόνισε πως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν κακοήθεις. Άλλωστε, συνέχισε, δεν γνωρίζουν το μέρος των ανασκαφικών εργασιών. Έχουμε ολόκληρη επίγραφη παρέλαβων το ηρών ηφαιστείωνος. Και όχι μία φορά, το έχουμε τρεις φορές. Από τον περίβολο του μνημείου, όπως έχουμε και το μονόγραμμα συμπίλημα του ηφαιστείωνα εσωτερικά μέσα από τον ίδιο τον τάφο. Κυρία Περιστέρη, από το αρχικό μνημείο. Τους απαντώ ότι κάνουν λάθος και είναι ελάχιστοι αυτοί που το λένε. Η πλειοψηφία των συναδέλφων πιστεύει και δέχεται αυτά που έχουμε πει. Αλλά υπάρχει μια μειοψηφία, ελάχιστα άτομα που εμένουν, έχουν αιμονή στο να... στις απόψεις τους, αλλά βιάζονται και εκτίθενται, εγώ αυτό έχω να πω. Όχι, το γεγονός ότι από την αρχή που είχατε βρει αυτά τα ευρήματα δεν είχατε μιλήσει για τον ηφαιστείωνα. Το κάνατε περισσότερο για να ολοκληρωθεί η έρευνα πρώτα. Κοιτάξτε, τις επιγραφές που λέμε δεν τις βρήκαμε από την πρώτη μέρα. Τις έχουμε εντοπίσει με τη μελέτη και την έρευνα. Δεν είναι κάτι που το βρίσκεις την πρώτη μέρα της ανασκαφής. Αλλά σχεδόν τώρα ένα χρόνο μελετούμε το μνημείο, ψάχνουμε στοιχεία και έτσι έχουμε αυτά τα συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή όσοι συνάδελφοι φέρονται έτσι δεν ξέρουν και το χώρο μας, ούτε την ανασκαφή μας. Όπως ανέφερα και πιο παλιά, έχουμε δεχτεί πόλεμο από ανθρώπους που ούτε καν ήρθαν ποτέ στο χώρο για να δουν τα ευρήματά μας. Και αυτοί που ήρθαν για μισή ώρα. Τι εικόνα μπορούν να έχουν? Σωστό. Και δέχτηκαν με κακοήθεια και την παρουσίαση που κάναμε στο Πανεπιστήμιο, που είχαμε όλα τα στοιχεία για να πείσουμε όλους τους συναδέλφους. Και η πλειοψηφία των συναδέλφων, το 90%, είναι σύμφωνοι μαζί μας. Αυτό έχω να πω. Λέτε δηλαδή ότι κάποιοι σας ζηλεύουν επειδή δεν ανακάλυψαν αυτοί αυτό που ανακαλύψατε εσείς? Κοιτάξτε, σε όλες τις δουλειές υπάρχει και ο φθόνος, υπάρχει και η κακοήθεια.
δεν είναι μόνο στο δικό μας τον κλάδο. Έτσι δεν είναι? Η Κατερίνα Περιστέρη αναφέρθηκε και στο συνέδριο των αρχαιολόγων στη Θεσσαλονίκη, που πέρσι δεν έδωσε το παρόν, τονίζοντας πως μόλις είχε τελειώσει η ανασκαφή και δεν είχε ολοκληρωθεί το στάδιο της έρευνας. Δυστυχώς δεν έχουν επιστημονικά κριτήρια. Αυτά που εντοπίσαμε, τα συμβόλαια, δείχνουν καθαρά, οι επιγραφές συμβόλαια που σας είπα, δείχνουν καθαρά ότι το έργο αυτό, όλο το ταφικό συγκρότημα που αποτελείται από τον περίβολο, το λιοντάρι επάνω, το καταπληκτικό ταφικό μνημείο, όχι μόνο ανήκει στο τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνα που πάντοτε λέγαμε, αλλά έχουμε και στοιχεία ότι έγινε προς τιμήν του ηφαιστείωνα. Mm-hmm. Και ξέρουμε από τον Πλούταρχο ότι ο Αλέξανδρος μετά το θάνατο του μεγάλου στρατηγού ηφαιστείωνα ήθελε να κάνει ηρώα για να τιμήσει σαν ήρωα τον μεγάλο αυτό στρατηγό. Mm-hmm. Αυτό μας το λέει και ο Πλούταρχος. Μάλιστα, η επικεφαλής της ανασκαφής στην Αμφίπολη τόνισε πως τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν έχουν ούτε χρώματα αλλά ούτε και κόμματα. Και πάλι λέω ότι ο πολιτισμός είναι πάνω από οποιαδήποτε παράταξη χρώματος, κόμματος. Δηλαδή πρέπει να το δούνε όλοι οι πολιτικοί, όλα τα κόμματα, με αγάπη αυτό το πράγμα, γιατί προβάλλει την Ελλάδα. Και ξέρουν πολύ καλά τι μεγάλη απήχηση είχε αυτή η ανασκαφή, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό. Με συγχαρητήρια από συναδέλφους, τη μεγάλη πλειοψηφία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Μετά από και στο τέλος Οκτωβρίου, συγγνώμη να τελειώσω λίγο, το τέλος Οκτωβρίου θα μας δώσουν ένα βραβείο στην Ιταλία οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι για την ανασκαφή μας. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι δουλεύουμε σωστά, μεγάλη αναγνώριση, με ποιότητα και μεράκι. Χρήματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζουμε σύντομα να έρθουν προκειμένου να συνεχίσουμε τις εργασίες μας, είπε η επικεφαλής των ανασκαφών σε άλλο σημείο της συνέντευξής της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρήματα. Περιμένουμε όμως, ελπίζουμε ότι το κράτος θα σκύψει με αγάπη πάνω και από αυτή την ανασκαφή για να προχωρήσουμε όπως θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Πιο απλά δεν γίνεται. Μέχρι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, νες καφέ 200 γραμμαρίων με 5,20. Κατεψυγμένα λαχανικά φρόζα, όλα 30% πιο φθηνά. Συσκευασμένα αλαντικά το διαλεγμένο, όλα 30% πιο φθηνά. Συσκευασμένα τυροκομικά το διαλεγμένο, όλα 20% πιο φθηνά. Ημί σκληρό τυρί το ορεινό, το κιλό με 5,95. Και από ρυπαντικό πλυντηρίου Soft. Κουτί 100 μεζούρες, μόνο 6,50. Supermarket Kansas. Μαζί στηρίζουμε τον τόπο μας και την οικονομία μας. Δυστυχώς η Ελλάδα ιστορικά και ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση δεν ευνοεί το επιχειρήν. Στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια ώστε οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε μια υγιή οικονομία. Αντιθέτως, τα εμπόδια που τίθενται τόσο προς τις υφιστάμενες όσο και προς τις νέες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους είναι μεγάλα και αφορούν κατά κύριο λόγο το ασταθές και δεδαλώδες θεσμικό κεφαλαιοϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε. Τονίζουν μεταξύ άλλων επιχειρηματίες που συμμετέχουν στο διήμερο Διεθνές Φόρουμ της ΕΡΕΞΠΟ 2015. Δύσκολο το επιχειρήν στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα παθογενειών που χαρακτηρίζουν περισσότερο και λιγότερο τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τεράστιες καθυστερίες στην διεκπαιρέωση των συναλλαγών κράτους επιχειρήσεων, με πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις και αδικαιολόγητα υψηλό ρυθμιστικό βάρος για τις επιχειρήσεις αλλά και για το κράτος. Στην αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, πολύ σημαντικό κόστος ευκαιρίας. Στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, 393.000 ακριβείς υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια. Στις δημόσιες συμβάσεις, χρόνος 230 ημερών, κατά μέσο όρο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μιας δημόσιας σύμβασης. Ο δεύτερος μεγαλύτερος χρόνος στην ΕΕ ήταν 27. Στις εισαγωγές-εξαγωγές, τελωνιακές διαδικασίες και καθυστερήσεις από 1,5 έως 1,5 έτος. Στις διαδικασίες εκαθάρισης, στην περίπτωση εισαγωγών αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκινητική παράδοση. Σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα, περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες. Στην περιοχή εταιρικό δίκαιο, στις διαδικασίες σύστασης λειτουργίας και λύσης μιας εταιρείας. Εμπροστοβαρή και αναποτελεσματικά συστήματα ελέγχου που επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις, δημιουργούν περιθώρια για συναλλαγή και δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
Φιλώ την προσπάθεια του κύριου Πρωθυπουργού και ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν τόσο οι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες όσο και μεγάλα επενδυτικά funds των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσο συνεχίζεται να υπάρχει αυτή η φοροεπιδρομή απέναντι στον ιδιωτικό τομέα, όσο συνεχίζει να είναι το συνολικό βάρος μιας επιχείρησης ό,τι αφορά τις φορολογικές του υποχρεώσεις περίπου στο 50% του κύκλου εργασιών του, όσο δεν υπάρχει ένα απλοποιημένο, ορθολογικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, αλλά και απλοποιημένες διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης, όσο καθυστερούμε στην απόδοση δικαιοσύνης, πολύ φοβούμε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες, όχι μόνο από δυνητικούς ξένους επενδυτές, αλλά και εγχώριους επενδυτές, δεν θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να σηκώσουμε όλοι τα μανίκια, πρέπει να προχωρήσουμε σε ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις, όχι αυτές που υποδεικνύονται απλά από το οποιοδήποτε μνημόνιο. Μεταρρυθμίσεις που ξέρουμε εμείς οι Έλληνες ότι χρειάζεται η χώρα μας, αν θέλετε να το πω πολύ απλά, ένα ελληνικό μνημόνιο, αλλά το οποίο να είναι σχεδιασμένο από Έλληνες και να εκτελείται από τους ίδιους. Αυτό είναι νομίζω πάγια προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων, το λόμπι των Ελλήνων στην Αμερική, των Ελληνοαμερικάνων όπως λέμε, να κοιτάξει λίγο επενδυτικά πιο πολύ την Ελλάδα από ό,τι την κοιτάει τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε να πετύχει αυτό. Αυτό θα είναι μια πηγή εσόδων. Έτσι κι αλλιώς εμείς εκτιμούμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από 100 δις επενδύσεις. Από όπου και αν έρθουν, πρόσδεκτες είναι. Η πρόσκληση για επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα των ομογενών ή Αμερικανών επιχειρηματιών διαστόματος του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο πρόσφατο ταξίδι του στην Αμερική σηματοδότησε την ερώτηση προς τους ειδικούς επιχειρηματίες και γνώστες των επιχειρηματικών ευκαιριών για την ανάπτυξη ειδικών μέτρων στις επιχειρήσεις. Σαν ιδέα είναι καταπληκτική. Σαν πρόσκληση είναι επίσης καταπληκτική. Το θέμα είναι ότι όταν προσκαλείς ανθρώπους να έρθουν σε ένα σπίτι το οποίο είναι ακατάστατο, βρώμικο, με χιλιάδες εμπόδια όταν θα περάσεις την πόρτα του, όσες προσκλήσεις και να κάνεις και όσο καλή θέλεις και να έχεις, δεν έχεις αποτέλεσμα. Πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουμε το σπίτι μας, να γίνει η Ελλάδα μια χώρα η οποία θα υποδέχεται με ευγένεια και με σεβασμό τους ξένους που θα φέρουν τα χρήματά τους εδώ. Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές, αλλά πρώτα πρέπει να διορθώσουμε την κουλτούρα ή την διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, να καταρρύψουμε την γραφειοκρατία, να κάνουμε το ελληνικό δημόσιο πιο ευγενικό προς τους πελάτες και μετά να προσκαλέσουμε με επιτυχία ξένους επενδυτές. Νομίζω ότι αν συγκρίνουμε την προσέλκυση ξένων επενδυτών με την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγών είναι πολύ πιο εύκολο και μπορεί να συμβεί πολύ πιο γρήγορα και φθηνά το να αναπτύξουμε τις ελληνικές εξαγωγές. Και αυτή ήταν η δικιά μου η πρόταση. Αυτό είναι υποχρέωση του Πρωθυπουργού και των όλων των αρχών να καλούν εδώ ξένους επιχειρηματίες να επενδύσουν. Γιατί όταν γίνονται επενδύσεις δίνουμε δουλειά στους άνεργους που έχουμε. Βέβαια για να έρθει όμως κάποιος και να επενδύσει πρέπει να του ετοιμάσεις καταλλήλως και το έδαφος. Και να το έχεις και μια σταθερή οικονομική κατάσταση, φορολογική κατάσταση, χώρο που θα πάει αυτός. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να συνοηθούν μεταξύ τους όλοι οι πολιτικοί, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να έχουμε ασχέτως το ποιος είναι ο Πρωθυπουργός ή ποιο κόμμα είναι στην κερδίσει τις εκλογές, να έχουμε ένα σταθερό κλίμα και οργανωμένη κατάσταση με φορολογικούς συντελεστές για όλους που έρχονται και επενδύουν. Αλλιώς δεν θα έρχεται κανένας επενδύει και θα πηγαίνουν σε άλλες χώρες που είναι πιο φιλικές. Πρώτα πρέπει να λυθούν μια σειρά από θέματα που αφορούν τη σταθερότητα των επενδύσεων και το κλίμα των επενδύσεων στην Ελλάδα και για τους Έλληνες. Και όταν θα λυθούν για τους Έλληνες, θα είναι σίγουρα καλό το περιβάλλον και για τους ξένους. Έχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν για να μπορέσει αυτό το περιβάλλον να γίνει καλό για να προσελκύει ξένες επιχειρήσεις. Και χώρες όπως ακόμα και το Ιράν, που εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πεσοδρομικές, έχουν πολύ καλύτερο καθεστώς για ξένους επιχειρηματίες. Η
υπάρχει μια τράπεζα που πιστεύει στις αξίες, που δίνει έμφαση στην κοινωνική ευθύνη, που είναι το σημαντικότερο κύτταρο της τοπικής μας οικονομίας. Είναι η Τράπεζα Σερών. Δημιουργήθηκε από Σεραίους για να εξυπηρετεί μόνο Σεραίους. Έχει προγράμματα για τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία και το παιδί. Η τράπεζα που θέλεις δίπλα σου. Με φιλική προσέγγιση, άμεση εξυπηρέτηση, αποδοτική συνεργασία. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα που μας κάνει όλους υπερήφανους. Τράπεζα Σερών. Η τράπεζα του νόμου μας. Παράδοση παραλαβή οχημάτων δωρεά στο Δήμο Σιτικής πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στον αύριο χώρο του Δημαρχείου, όπου έγινε και η τελετή αγιασμού δύο φορτηγών αυτοκινήτων στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου από τον Όμιλο Μυτιληναίου. Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στον αύριο χώρο του Δημαρχείου Σιτικής η τελετή αγιασμού δύο φορτηγών αυτοκινήτων στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου από τον Όμιλο Μυτιληναίου. Η Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας έκανε δωρεά δύο φορτηγά αυτοκίνητα με 7 θέσεις το καθένα και με καρότσα για τη μεταφορά υλικών. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Η τελετή παράδοσης και παραλαβής των οχημάτων έγινε από τη διευθύντρια της εταιρείας Προτέρια του Ομίλου Μυτιληναίου, Μαρία Μπέσκου, στο Δήμαρχο Συντικής Φώτη Δομοχτσίδη. Με μεγάλη μας χαρά και ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποδοχή κλπ. Η εταιρεία Προτέρια στο κοινωνικό έργο και λόγω της συνεργασίας με το Δήμο που έχει με την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών, ως γνωστόν, η εταιρεία Προτέρια κάνει μια επένδυση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Σιτικής. Επένδυση η οποία θα δώσει σε 200 άτομα δουλειά και αυτή τη στιγμή, λόγω της τάσης εργασιών, μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με τα capital control κλπ., 200 άτομα είναι άνεργοι, οι οποίοι θα αρχίσουν να λειτουργούν πάρα αυτά με το ξεκαθάρισμα, όπως είπα, των οικονομικών περιορισμών που υπάρχουν στο κράτος. Η εταιρεία λοιπόν στη συνεργασία με το Δήμο έκανε δύο φορτηγά δώρο, τα οποία ήταν πρόταση δικιά μας, είναι φορτηγά διπλοκάμπινα που μεταφέρουν και 7 άτομα προσωπικό, μηχανήματα έργου, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις παλινδρομήσεις στη μεταφορά προσωπικού. Έχουν τη δυνατότητα φορτίου 3,5 τονών και μπορούν κάλλιστα να πάνε ένα συνεργείο πλήρες με τα υλικά τους από πίσω φορτωμένα και να επισκευάσουν. Συνεργείο καθαριότητος, μεκάδους, φαράσια κλπ. Συνεργείο επισκευών τεχνικής υπηρεσίας. Θέλουμε να την ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και για το κοινωνικό πρόσωπο που δείχνει στο Δήμο, όπως επίσης ήδη μας έχει υποσχεθεί να μας κάνει και 3 χιλιόμετρα δρόμο προς το Σχιστόλιθο, ο οποίος είναι δημοτικός δρόμος, βέβαια, εξυπηρετεί και αυτή να είναι λόγω της μεταφοράς των ανεμογεννητριών επάνω, που θα γίνει αργότερα, αλλά δεν πάβει, μακάρι όλος ο κόσμος, αυτοί που δουλεύουν στο Δήμο, να προσφέρανε για το κοινωνικό καλό και για το καλό των δημοτών έργα, τα οποία μετά παραμένουν και είναι κοινοφελή. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορήγησε στο Δήμο Σιτικής τα οχήματα που βλέπετε πίσω. Η Προτέρια είναι η ενεργειακή εταιρεία του Ομίλου Μυτιληναίος. Αναπτύσσει έργα σε όλη την Ελλάδα και αντίστοιχα έργο κοινωνικής παροχής κάνουμε σε όλους τους Δήμους με τους οποίους έχουμε αργαστεί συνεργασία. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω ότι είναι εδώ στο Δήμο Σιτικής έχουμε βρει έναν δήμαρχο ο οποίος μας αγκάλιασε. Δέχτηκε να αναπτύξουμε τα έργα στην περιοχή. Η δε συνεργασία μας όλο αυτό το διάστημα είναι άψογη. Ο Δήμαρχος παράγει έργο υπέρ της τοπικής κοινωνίας μέσω και ημών. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλες οι διαδικασίες που γίνονται, γίνονται με άψογο τρόπο, νόμιμα, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα στη συνεργασία, ώστε η τοπική κοινωνία να μπορεί να έχει τα ωφέλη από αυτή τη συνεργασία της εταιρείας μας με το Δήμο Σιτικής. Σύμφωνα με την κυρία Μπέσκου,
Η αγαστή συνεργασία με το Δήμο Συντικής ήταν η αιτία δωρεάς των δύο φορτηγών, ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ο Δήμος Συντικής κάθε χρόνο εισπράττει 300.000 ευρώ από την εταιρεία του ομίλου Μυτιληναίος. Επίσης, η εταιρεία προσφέρει και κοινωνικό έργο με συμμετοχή στις πολιτιστικές κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου. Είναι η πρώτη φορά που βοηθάτε και το Δήμο Συντικής αλλά και άλλα. Βεβαίως. Βοηθάμε τους Δήμους όλη την Ελλάδα, αλλά εκεί που αναπτύσσουμε δραστηριότητα, δηλαδή για να πάμε σε ένα Δήμο να προσφέρουμε κοινωνικό έργο, πρέπει εμείς εκεί να αναπτύσσουμε κάποιο έργο. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι είτε δεν δέχονται τα έργα, δηλαδή δεν θέλουν να αναπτυχθούν, οπότε εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε, είτε η συνεργασία δεν αναπτύσσεται ομαλά. Δηλαδή ενώ ξεκινάμε με καλές προϋποθέσεις και όρους, στη συνέχεια η συνεργασία κάπου δεν πηγαίνει όπως επιθυμούμε και εμείς και ο Δήμος. Το θέμα είναι να βρεις απέναντί σου έναν δήμαρχο, ο οποίος θα καταλάβει ότι η ανάπτυξη αυτή που γίνεται μέσα από τα δικά μας έργα ωφελεί το Δήμο, είναι υπέρ του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας και να κοιτάξουμε μέσα από μια αργαστή συνεργασία να βρούμε τον τρόπο, μέρος των επιχειρηματικών κερδών, να διανεμηθεί και στην τοπική κοινωνία. Αυτό άλλωστε είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Δήμου δεν λύνεται παντελώς, διότι όπως βλέπετε στον όρχο των οχημάτων χρειάζεται μια ριζική ανανέωση. Τα οχήματα είναι πεπαλαιωμένα, καταχρησιμοποιημένα και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε ώστε ο Δήμος Συντικής να είναι στο επίπεδο που θέλει, συντηρώντας αυτά που έχουμε και προσθέτοντας στο στόλο καινούργια οχήματα. Θέλω να τονίσω ότι από την στιγμή που αναλάβαμε Δημοτική Αρχή, 18 οχήματα αποσύρθηκαν. Είχαμε εγγεγραμμένα 38 οχήματα και αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρά 20 και 2 αυτά τώρα που θα έρθουν 22. Τα οχήματα αυτά ήταν μόνο στα χαρτιά υπήρχαν, ήταν ερείπια και φαντάσματα. Και αποσύρθηκαν μέσω κανονικών διαδικασιών, οδοί, αποσύρσεων, εκποίησεων κλπ. Ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε, διότι όταν έχει εγγεγραμμένα 38 οχήματα, έστω και στα χαρτιά, δεν μπορεί να πάρει άλλα. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι ριζικά και από την υποδομή του Δήμου να προχωρήσουμε στην ανανέωσή του χωρίς να χάσουμε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ χαμένο και οπουδήποτε έχουμε ευκαιρίες θα τις εκμεταλλευτούμε για το καλό των δημοτών μας. Κάτι άλλο. Ναι, θέλω να ρωτήσω, Δήμο, και τα αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα, φαντάζομαι. Βεβαίως. Ήταν το ποσό της δωρεάς, είναι περίπου στις 40.000 ευρώ και με αυτό αυτής της κατηγορίας τα οχήματα σχεδόν παίρνεις ένα. Προτιμήσαμε να πάρουμε ελαφρώς μεταχειρισμένα οχήματα, ώστε να πάρουμε δύο. Οι ανάγκες μας είναι πάρα πολλές. Καλύτερα δύο σε άριστη κατάσταση παρά ένα καινούριο που να μην ξέρουμε πού να το χρησιμοποιήσουμε. Η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος που καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 και τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε σήμερα λόγω των τελευταίων εθνικών εκλογών. Εορτάστηκε σήμερα η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και στην πόλη των Σερών. Στις 10 το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών εις μνήμην των νεκρών της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 και τιμάται κάθε χρόνο. Την πρωτοβουλία είχαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με μικρασιατική καταγωγή, ο Γιάννης Καψής, ο Γιάννης Διαμαντίδης και ο Γιάννης Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου στις 12 Μαΐου 1997. Με τη συμμετοχή 120 επιχειρήσεων συνεχίστηκε χθες για δεύτερη μέρα η πρώτη διεθνής επιχειρηματική έκθεση στην πόλη των Σερών με τίτλο «Σερ Expo 2015» και με στόχο να βοηθήσει το επιχειρήν και την οικονομία του νομού. Η έκθεση «Σερ Expo 2015» ολοκληρώνεται απόψε με τη συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη Κώστα Μακεδόνα. Σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου συνεχίστηκε η διημερίδα του επιμελητηρίου στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης. Αρκετοί επιχειρηματίες παρακολούθησαν τις τεχνολογίες στα εργαλεία εξωστρέφειας καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης ως μοχλό ανάπτυξης. Από τα χρόνια ιδίως της κρίσης έβλεπε στους ανθρώπους από κάτω τι έχουν να κάνουν την πρώτη και πρώτη ζωή. Μια απογοήτευση φοβερή, δηλαδή και εμάς μας παίρνει από κάτω μας τι να πω σε αυτούς τους ανθρώπους, να σου πω επιστήμη τώρα. Εδώ αυτή ήταν ψυχολογική στήριξη. Για τους νέους ανθρώπους λοιπόν υπάρχει ένα
πλεονέκτημα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα? Ο Πετρέα το δούμε σαν πλεονέκτημα. Ότι έχουν μπροστά του 50 χρόνια ζωή. Και ότι θα πρέπει να αποφασίσουν για τα επόμενα 50 χρόνια τη ζωή του τι θα κάνουν. Και το θέμα είναι βασικά best practice, καλές πρακτικές στο τομέα του ξενοδοχείου. Ξεκινώντας από τη μαγική λέξη που είπε ο κ. Καθηγητής και τελικά όλοι μας την επιβλήσουμε τον τελευταίο καιρό, καινοτομία. Μένω σε αυτή την παράγραφο που έγραψε ότι καινοτομία είναι υπηρεσία και διαδικασίες. Και όχι τόσο πολύ το προϊόν. Εγώ σαν ένα σύμβουλος marketing, εφαρμοσμένο marketing, το πιστεύω ακράτατα αυτό, δεν είναι μόνο το προϊόν. Θα δείτε λοιπόν τι εννοεί η καινοτομία ή το μοντέλο και πώς αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να το πουλάει στην Ελλάδα και θα το κάνει. Όλοι μας τουλάχιστον τα τελευταία, δεν ξέρω εγώ, χρόνια, λέμε ότι ο τουρισμός είναι ο πυλός μας. Και τι είναι ο τουρισμός? Εστίαση και ύπνος. Η απάντηση σε κάποιο βαθμό στο προηγούμενο θέμα, που μπορέσουμε αφενός να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες επιπτώσεις από τη γεωργία στο περιβάλλον και από την άλλη να καταφέρει η γεωργία να ταΐσει όσους τους ανθρώπους που ζουν πάνω στη γη, είναι η γεωργία ακριβίας. Άρα, πλησίζουμε την κάτω που θέλετε να στα αγγλικά. Η γεωργία ακριβίας. Τι μας λέει? Είναι πάρα πολύ σύνολος ο ορισμός της και εμφυλίτως που πιστεύω από τον ΕΠΕΜ. Προχωρήσαμε αρκετά περίπου στα δύο χρόνια. Καλύψαμε γύρω στις 30 θέσεις απασχόλησης. Δημιουργήσαμε κάποια business plan σε ανθρώπους αυτούς και προσπαθήσαμε να ανοίξουμε και κάποιες κοινωνικές και εταιρευτικές επιχειρήσεις. Ανοίξαμε μία στην πρώτη, όπου αναφέρεται πάνω σε προϊόντα, μακαρόνια κλπ. Γνωστά, γλυκά που κάνουν οι γυναίκες αυτές. Τέλος πάντων, παλέψαμε εδώ και δύο χρόνια να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Υπάρχει επιδότηση, τουλάχιστον ενημερώσουμε στους επιχειρηματίες που είναι εδώ πέρα, ότι υπάρχει τετράμινη επιδότηση για απασχόληση. Δίδεται από το πρόγραμμα 18 ευρώ υπηρεσίως για 4 μήνες. Άρα δηλαδή είναι αρκετά εποχιακό, λειτουργήσε το καλοκαίρι εδώ και 2 χρόνια δηλαδή. Βοήθησε κάποιους να ωφεληθούν και να συμμετέχουν στις δράσεις. Οι επιχειρήσεις θα έχουν 10% για όλη την περίοδο, οι μεγάλες, και οι μικρές θα έχουν 30%. Επίσης, μόνο για την περιφερειακή ανώτερη της Βρετανίας είναι έτσι την έδραση, θα 15 και θα είναι 25 για τις μισθές και 45 για τις 35 συγγνώμη για τις μικρές. Αυτό που έχει περιγραφεί σαν όραμα αναπτυξιακό για την καινούργια προγραμματική περίοδο την ελληνική πολιτεία είναι η δημιουργία, έχει δύο στόχους, είναι η δημιουργία και η διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρέφεια και την καινοτόμο και την ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής, την αεφόρα ανάπτυξη και την κοινωνία. Η κύρια άξονα του καινούργιου ΕΣΠΑ. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένο γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την μονοκή περίοδο, έχει γίνει πάρα πολύ πίσω. Ελπίζουμε τους επόμενους μήνες και πριν το τέλος του 2015 θα έχει ενεργοποιηθεί. Άρα αυτό που θα σας δώσω σήμερα είναι θεματική άξονα και κύρια άξονα. Οι κύρια άξονα λοιπόν είναι η ενίσχυση ανταγωνιστικότητα και τη εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την άξονα χώρα που στέλνει σε αξία. Μετά το πέρας της διημερίδας συνεχίστηκαν οι δράσεις της ΕΡΕΞΠΟ στον αύριο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Το Φεστιβάλ Πολιτιστικών Δρόμενων συνέχισε την πορεία του με χορούς της Θρακικής Εστίας και του Συλλόγου Ποντιών. Πληθός κόσμου παρακολούθησε τους Θρακιώτες και τους Πόντιους Ερών να χορεύουν ξυπνώντας μνήμες και εμπνέοντας τις μελλοντικές γενιές. Η ΕΡΕΞΠΟ 2015 προσέφερε για ακόμα μία φορά στο σεραϊκό και όχι μόνο κοινό αξέχαστες πολιτιστικές στιγμές.
Χθες Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, τη δεύτερη μέρα της Εραϊκής Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε το αδιαχώρητο και στη συναυλία που ακολούθησε το βράδυ με το γνωστό σε όλους μας Τόνι Σφίνο. Ο γνωστός σόουμαν έφτασε στη σκηνή πάνω σε ένα γαϊδούρι. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, τη δεύτερη ημέρα της Εραϊκής Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε το αδιαχώρητο τόσο σε εγκαταστάσεις της έκθεσης, όπου φιλοξενούνται 120 εκθέτες, όσο και στη συναυλία που ακολούθησε το βράδυ με τον γνωστό σε όλους μας Τόνι Σφίνο. Ο γνωστός σόουμαν έφτασε στη σκηνή πάνω σε ένα γαϊδουράκι από τον εκθέτη Διογέννη Παπλιάκα, με τους Εραίους να τον αποθεώνουν και να τον χειροκροτούν. Ο ανεπανάληπτος Τόνι Σφίνο έδωσε ζωντάνια και προσέφερε απλόχερα χαρά σε όλο τον κόσμο που έσπευσε εκεί και κυριολεκτικά κατέκλυσε την οδό Μεραρχίας. Κοιτάξτε background που φτιάξαμε ειδικά για εσάς. Εδώ, πίσω η περιφέρεια. Το χτίσαμε το 1905 γιατί ξέραμε ότι θα κάνουμε συναυλία. Πλαισιωμένος από το εξαμελές group των Playmates και με την αστήρευτη διάθεση και κέφι, ο Τόνι Σφίνο ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους με τα κομμάτια του αλλά και με το ιδιαίτερο χιούμορ του. Όποιος είδε από κοντά τον αποκαλούμενο τύφωνα της Λεβάντας και τον επιβίτορα της μουσικής, τον Ισφίνο προφανώς θέλει κι άλλο από αυτό που παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου. Η διασκέδαση που προσέφερε αυτός και η παρέα του στον κόσμο ήταν αλλιώτικη και σαγηνευτική. Τώρα τραγουδήσετε εσείς. Θέλω να σας ακούσω να την κουκίσετε σαν πουλάκια. Δεν ξέρω πώς το πιστεύω, θα πάω.
Μοναδική στο είδος του στην Ελλάδα είναι η ανάδειξη της πετυχημένης σύμπραξης ποδηλάτου και τρένου ως εναλλακτικών και οικολογικών μέσων μετακίνησης. Την εκδήλωση τρένο-ποδήλατο Βόλτα έχει αναλάβει η πολιτιστική εταιρεία Συντικής. Για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Συντική έλαβε χώρα η μεγαλύτερη τρένο-ποδήλατο Βόλτα στην Ελλάδα. Ποδηλάτες και όχι μόνο έδωσαν ραντεβού σήμερα νωρίς το πρωί στον συνδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης με σκοπό να μεταβούν στη Βηρώνια του Δήμου Συντικής και από εκεί ποδηλατώντας τον σπάνιο υγρότοπο της Κερκίνης για την Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών. Μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να ζήσουν συναρπαστικές στιγμές κοντά στη φύση με δράσεις που προγραμματίζει ο φορέας διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης σε συνεργασία με την Ελληνική Ορθινολογική Εταιρεία. Είναι ο δεύτερος χρόνος και μάλιστα φέτος γίνεται εξαναβολής. Ενώ ήταν προγραμματισμένο να γίνει τον Απρίλιο, λόγω κάποιων προβλημάτων που υπήρχαν με τα δρομολόγια του ΟΣΕ, το κάνουμε τώρα. Θέλω να μου πείτε πόσος ακριβώς είναι ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει. Οι εγγεγραμμένοι αυτοί που γραφτήκανε και συμμετέχουν τελικά είναι γύρω στους 260 με 270. Γιατί έρχονται ακόμα κάποιοι, οπότε δεν είμαστε ακριβείς, δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς στον αριθμό. Είναι περίπου 250 με 260. Και τι περιλαμβάνουν οι δράσεις? Ξεκινάνε από Θεσσαλονίκη. Έχει ένα ταξίδι που ξυπνάει παλιές μνήμες, ειδικά στο μεγάλο ταξίδι του τρένου. Έρχονται εδώ το πρωί, συνέχεια παίρνουν τα ποδήλατά τους, κάνουν ένα ταξίδι στη λίμνη, ειδικά σήμερα. Έτυχε να συμπίπτει με την Παγκόσμια Μέρα Παρατήρησης Πουλιών, οπότε ο φορέας διαχείρισης λίμνης έχει στήσει περίπτερο στο ανάχωμα κοντά στο λιμνοχώρι. Κατά συνέπεια προσαρμόσει το δρομολόγιο των ποδηλατών ανάλογα, έτσι ώστε να περάσουν από εκεί και να ενημερωθούν και να παρατηρήσουν όσοι ενδιαφέρονται τα πουλιά της λίμνης. Στη συνέχεια επιστρέφουν εδώ, έχουμε ζωντανή μουσική και θα κοιτάξουμε να έχουμε ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα. Κάποια ποδηλασία, πεζοπορία, επίσημη παρατήρηση πουλιών στη λίμνη. Είναι το ενηδρίο δίπλα για όποιον θέλει να το επισκεφθεί. Μέσα σ' άκρες αυτά. Στόχος της εκδήλωσης μοναδική του είδους στην Ελλάδα είναι η ανάδειξη της πετυχημένης σύμπραξης ποδηλάτου και τρένου ως εναλλακτικών και οικολογικών μέσων μετακίνησης. Με το ποδήλατο, εγώ και η κόρη μου μαζί, απολαμβάνουμε τη μέρα. Εγώ βέβαια την έχω δει και άλλες φορές, αλλά ήταν ευκαιρία να το δει και η κόρη μου. Να μαθαίνουν τα παιδιά λίγο τη φύση, το φυσικό μας χώρο, έτσι δεν είναι? Ήταν πολύ ωραία. Ήμασταν και πέρσι εδώ πέρα, ξαναήρθαμε και θα ξαναρθούμε σίγουρα. Μ' αρέσει η φύση, το ποδήλατο. Με έναν τρόπο ζωής εδώ και 25 χρόνια είναι το ποδήλατο. Δηλαδή, τώρα λίγο το μειώσα. Παλιά έκανα πολλά χιλιόμετρα. Εδώ είμαι εγώ που δεν σε ρώσουμε. Α, τα μένω Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει. Και έτσι γι' αυτό σήμερα έγινε αυτή η συμμετοχή και μ' άρεσε. Ωραία μπόλτα. Πολύ ωραία μπόλτα. Μακάρι το κάνω κάθε μέρα. Αλλά δυστυχώς η δουλειά μου τέτοια που είμαι στην πόλη, αλλά κάνω χιλιόμετρα κάθε μέρα. Η εμπειρία είναι καλή, οπότε η ταλαιπωρία ελάχιστη, δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, συνηθισμένα τα κάνουμε αυτά, οπότε οκ. Okay. Yeah. Ήταν μια πολύ ωραία βόλτα και είναι έτσι, συνεχίζεται. Είναι μεγάλη συμμετοχή, πολλοί ποδηλάτες, πάρα πολύ όμορφα. Ωραίο το μέρος. Πρέπει να είναι κοντά στα 300 άτομα. Αν δεν τα αγγίζει, τα φτάνει, κάπου εκεί. Είναι γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Εμείς είμαστε μπαμπάδες γη και αυτό είμαστε περήφανοι διπλά. Είναι να έχει γυναίκες, παιδιά, κοριτσάκια μικρά, είναι μεγάλη συμμετοχή πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία εκδρομή. Και του χρόνου με υγεία. Ήμασταν και πέρσι, είμαστε φέτος, θα δούμε και του χρόνου. Η τρενοποδηλατοβόλτα είναι μια ιδέα του μεθεωριακού σταθμού στη Βηρώνια Σερών. Πρόκειται για ένα παλιό σταθμό τρένων που μετατράπηκε σε παραδοσιακό καφέ με ζωοδοπολείο και φίλων του ποδηλάτου από τη Θεσσαλονίκη. Το συντονισμό της διοργάνωσης έχει αναλάβει η πολιτιστική εταιρεία Συντικής, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας και Θράκης. Ποιοι είναι οι συνδιοργανωτές στη δράση αυτή? Συνδιοργανωτές λοιπόν στη δράση αυτή είναι η Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας Θράκης και ο φίλος μας φυσικά ο Παντελής ο Τζαρτζαβέλης από τη Θεσσαλονίκη, που ανέλαβε το κύριο βάρος διοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Αγκίστρου, η Άγκιστρο Δράση. Και τέλος βοήθησε πάρα πολύ η ΕΠΟΜΕΑ, η ομάδα διάσωσης των Μποροϊών. Ο
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε πολλές χώρες με σκοπό τη γνωριμία του κοινού με τον φτερωτό κόσμο των πουλιών που συντονίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορνιθολογικών Οργανώσεων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ορνιθολογικές οργανώσεις κάθε χώρας. Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροίων και τον Όμιλο UNESCO Σερών διοργάνωσε αντίστοιχη εκδήλωση στην περιοχή του Υγροτόπου Κερκίνης για την ανάρρηξη της σπουδαιότητας των πουλιών για το φυσικό περιβάλλον και την ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στο φυσικό και ζωικό κόσμο. Με μια σειρά ποικιλών δράσεων, την Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών τίμησαν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροϊών και τον Όμιλο UNESCO Σερών. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο ανατολικό ανάχωμα της Λίμνης Κερκίνης, μεταξύ των χωριών Μεγαλοχωρίου και Λιμνοχωρίου, έγινε παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπια, διανομή πληροφοριακού υλικού και διεξαγωγή περιβαλλοντικών παιχνιδιών για παιδιά. Σήμερα είναι η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, με αφορμή τη μετανάστευση των πουλιών. Κάθε χρόνο τη διοργανώνουμε, πότε εδώ στο Ανάχωμα, πότε απέναντι στο Κορυφούδι και άλλες φορές στο Μανδράκι. Με μεγάλη συμμετοχή, θα έλεγα, ειδικά φέτος του κοινού. Υπάρχει ευαισθητοποίηση, εννοείται. Ναι, βλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται κάθε χρόνο και περισσότερος. Φέτος το συνδυάσαμε και με ποδηλατάδα που διοργάνωσε ο Μηθυριακός Σταθμός της Βερόνιας και πραγματικά η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πώς σε λένε, Χρήστο? Χρήστο, τι ήρθες να κάνεις σήμερα εδώ? Να παρατηρήσω εδώ το πουλιά με το τηλεσκόπιο. Σου άρεσε? Ναι, πολύ. Τι θα έλεγες στους μικρούς που μας παρακολουθούν? Ναι, έρθουν και αυτοί γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι ωραίο να έρχεσαι δίπλα στη φύση. Ωραία, ναι. Πού μένεις? Σέρες. Εμείς ήρθαμε βασικά να δούμε, είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στη Λίμνη Κερκίνη. Είναι πολύ όμορφα εδώ, κάναμε βαρκάδα, περιμένουμε να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες, όπως ποδηλασία, υπασία. Αυτά, είναι και όμορφη ημέρα. Θεσσαλονίκη. Εσείς, πείτε μου, τι ακριβώς αποκομίζατε από την περιοχή? Είναι δραστηριότητες που σου κάνουν να ξεφεύγεις από την πόλη, την καθημερινότητα. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό και κάτι πολύ όμορφο. Και είναι ωραίο να το δείχνετε. Τώρα είναι στη μέση της ημέρας, έχουμε και άλλα να κάνουμε μέσα στην ημέρα, οπότε μέχρι στιγμής είμαστε ικανοποιημένοι και ελπίζουμε με το τέλος της ημέρας να είμαστε ακόμα περισσότερο ικανοποιημένοι. Στόχος της όλης εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της σπουδαιότητας των πουλιών για το φυσικό περιβάλλον και η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στο φυσικό και ζωικό κόσμο. Η επαφή με τη φύση είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Αυτό. Άρα, να πλησιάσουν το Φορέα Διαχείρισης της Κερκίνης. Το Φορέα Διαχείρισης της Κερκίνης θα τον πλησιάσουν γιατί μπορούν να πάρουν μια καλή, σωστή ενημέρωση για το Εθνικό Πάρκο, τη βιοποικιλότητα, για την περιοχή, ακόμη και για το πού θα πάνε και για φαγητό και για διαμονή και τι να δούνε. Έθριος θα είναι για αύριο καιρό σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Συγκεκριμένα στις Σέρρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 24 βαθμούς, στην Καβάλα από 16 έως 22 βαθμούς, στην Δράμα από 15 έως 24 βαθμούς, στην Ξάνθη από 14 έως 23 βαθμούς, στην Κομωτινή από 14 έως 25 βαθμούς και στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Από όλους εμάς όσους εργαστήκαμε για το δελτίο αυτό, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα. Γονείς, δώστε και εσείς την ευκαιρία στα παιδιά σας να μπουν στο μαγικό κόσμο της μουσικής. Το Οδείο Σερών Βασίλη Ταπέ είναι το μεγαλύτερο οδείο με τις καλύτερες σπουδές στην πόλη. Διδάσκουν έμπειροι και διπλωματούχοι καθηγητές σε ένα άνετο και λειτουργικό περιβάλλον. Λειτουργούν τμήματα κλασικής μουσικής, παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής. Τμήμα φωνητικής τέχνης και τραγουδιού και ειδικό τμήμα προετοιμασίας για τα μουσικά πανεπιστήμια. Για τους μικρούς μας φίλους λειτουργεί τμήμα μουσικής προπαιδείας. Θα μας βρείτε στην οδό Εφέσης 3, τηλέφωνο 2321-066-944. Επίσης στο Σιδηρόκαστρο και στη Θεσσαλονίκη. Έλα και εσύ στον κόσμο της μουσικής. Δώστε και εσείς την ευκαιρία στα παιδιά σας να μπουν στο μαγικό κόσμο της μουσικής. Το Οδείο Σερών Βασίλη Ταπέ είναι το μεγαλύτερο οδείο με τις καλύτερες σπουδές στην πόλη. Διδάσκουν έμπειροι και διπλωματούχοι καθηγητές σε ένα άνετο και λειτουργικό περιβάλλον. Λειτουργούν τμήματα κλασικής μουσικής, παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής. Τμήμα φωνητικής τέχνης και τραγουδιού και ειδικό τμήμα προετοιμασίας για τα μουσικά πανεπιστήμια. Για τους μικρούς μας φίλους λειτουργεί τμήμα μουσικής προπαιδείας. Θα μας βρείτε στην οδό Εφέσης 3, τηλέφωνο 2321-066-944. Επίσης στο Σιδηρόκαστρο και στη Θεσσαλονίκη. Έλα και εσύ στον κόσμο της μουσικής. Ρόζις Good News. Απορροφούμε το 10% του ΦΠΑ.
Μειώνουμε τα δίδακτρα σε όλες τις τάξεις αγγλικών, γερμανικών, γαλλικών. Παρέχουμε δωρεάν για 5η χρονιά το πλήρες σετ βιβλίων. 1 έως 12 Σεπτεμβρίου σας καλωσορίζουμε σε 11 γλώσσες. Ξένες γλώσσες ρόζης. Όλος ο κόσμος είναι εδώ. 1011 μαθητές μας πέρασαν τις πύλες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μαθητές μας που μοιράστηκαν μαζί μας τις αγωνίες και τις επιθυμίες τους. 1011 χαμόγελα ικανοποίησης τα τελευταία 6 χρόνια. Φροντιστήρια κορυφή, γιατί το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν. Μάρκετ Κάντζας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Πιο απλά δεν γίνεται. Μέχρι την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων με 5,20. Κατεψυγμένα λαχανικά φρόζα. Όλα 30% πιο φθηνά. Συσκευασμένα αλαντικά το διαλεγμένο. Όλα 30% πιο φθηνά. Συσκευασμένα τυροκομικά το διαλεγμένο. Όλα 20% πιο φθηνά. Ημί σκληρό τυρί το ορεινό. Το κιλό με 5,95. Και απορρυπαντικό πλυντηρίου Soft. Κουτί 100 μεζούρες, μόνο 6,50. Σούπερ Μάρκετ Κάντζας. Μαζί στηρίζουμε τον τόπο μας και την οικονομία μας. Σερεξπο 2015. Πρώτη διεθνής επιχειρηματική έκθεση σερών. Το μεγάλο επιχειρηματικό και πολιτιστικό γεγονός για τις Σέρες και τη Βόρεια Ελλάδα. 2 έως 4 Οκτώβρη. Σερεξπο 2015. Τριήμερο γνωριμίας με ετήσεραϊκές επιχειρήσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες. Σέρεξπο 2015. Οι Σέρες γίνονται το κέντρο της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού, με πληθώρα παράλληλων επιχειρηματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έναρξη εκδηλώσεων με μεγάλη συναυλία της Ελένης Τσαλικοπούλου. Λήξη με συναυλία του Κώστα Μακεδόνα και πολλές ακόμη πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κεντρική παρουσιάστρια η Λάουρα Νάργες. Σέρεξπο 2015, 2 έως 4 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Και τώρα τι κάνουμε? Ο ένας θέλει κρέπα, ο άλλος χάμπουργκερ, οι άλλοι βάφλες, πίτσα, καφέ και πάει λέγοντας. Έτσι θέλουμε 3-4 delivery. Να βρούμε τη χρυσή τομή να παραγγείλουμε. Πεινάω! Όταν θέλετε ποικιλία, ποιότητα και άμεση εξυπηρέτηση, μην ψάχνετε την χρυσή τομή. Πάρτε στο χρυσό delivery. Χρυσό delivery. Με τη μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων και μεγάλη ποικιλία αναπροϊόν, ικανοποιούμε κάθε γευστική σας απέτηση. Και τώρα, στο κατάστημά μας, το πρώτο χιλιόμετρο σερών Δράμας, θα βρείτε σπιτικά μαγειρεμένα φαγητά. Χρυσό delivery. Απολαύστε τα πιο λαχταριστά μενού στην πόρτα σας με ένα τηλέφωνό σας στο 2321-051-451 και για μαγειρευτά στο 2321-023-888. Τουριστικός, επιχειρηματικός, εμπορικός, κοινωνικός, όποιος και αν είναι ο προορισμός σας, εμείς φροντίζουμε να είναι μοναδικός. Siris Hotel. Κοντά στο κέντρο των Σερών και από κάθε δραστηριότητα που έχετε επιλέξει, αλλά και απομονωμένο από ό,τι σας ενοχλεί. Siris Hotel. Στην κορυφή ενός γραφικού λόφου με πανοραμική θέα. Μοντέρνα δωμάτια με όλες τις ανέσεις και άψογη φιλική εξυπηρέτηση, κάνουμε την διαμονή σας ευχάριστη εμπειρία. Siris Hotel.
Με υπερσύγχρονους, άνετους, ειδικά διαμορφωμένους χώρους, μετατρέπουμε κάθε κοινωνική σας εκδήλωση σε επιτυχημένο γεγονός. Siris Hotel. Ο δικός μας προορισμός είναι ο απόλυτα ευχαριστημένος πελάτης. Siris Hotel. Στον Λευκό Νασερών. Τηλέφωνο 232 10 38 200. Φυσαλίδες αέρα αναδύονται από τον ύφαλο, καθώς τα πολύχρωμα τροπικά ψάρια κολυμπάνε ενοχελικά γύρω του. Δεν είναι αυτός ο τύπος σας? Ένα σκυλάκι τρέχει παίζοντας την άμμο. Το κύμα χαϊδεύει την παραλία. Ξαφνικά, το καμπανάκι στην κορυφή του καλαμιού χτυπάει σαν τρελό. Τσίμπησε το ψάρι. Όποια εικόνα και αν σας εκφράζει, είτε θέλετε να φέρετε τη φύση στο σπίτι σας, είτε να πάτε σε αυτήν, αρκεί να επισκεφτείτε τα δύο καταστήματα Las Palmas και η επιθυμία σας γίνεται πραγματικότητα. Las Palmas, στη Βενιζέλου 105Β, για κατοικίδια, τροπικά ψάρια, ενιδρία, ζωοτροφές. Las Palmas, Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, και για ιδιαλίας και ζωντανά δολώματα. Las Palmas, στις Σέρες. Τηλέφωνα 2321-0-66-215 και 52-090. Φέρνουν τη φύση κοντά σας. Η κατάρτισή σου, η εξέλιξή σου, η απασχόλησή σου. Τώρα μπορείς να τα κατακτήσεις. Στο Αριστοτέλειο και Διδύν επίπεδου 2. Αξιοποίησε την πείρα, την τεχνογνωσία των καθηγητών και τις άριστες εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου και εξασφάλισε μια θέση εργασίας. Αριστοτέλειο και Διδύν επίπεδου 2. Νέο γραφείο ενημέρωσης εγγραφών στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντινουπόλεως 27, τηλέφωνο 2321-81-079. Αν η γνώση είναι δύναμη, η τέλεια επικοινωνία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μασλαρινός Χουλιάρα Γεωργιάδου. Από το 1990 διδάσκουμε πώς να επικοινωνείτε τέλεια στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μασλαρινός Χουλιάρα Γεωργιάδου. Τώρα σε νέες άψογα λειτουργικές εγκαταστάσεις με σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό με ολιγομελή τμήματα για κάθε ηλικία και όλα τα επίπεδα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μασλαρινός Χουλιάρα Γεωργιάδου. Για να μιλάτε και να επικοινωνείτε τέλεια. Νέα διεύθυνση, Νίκο Νικολάου 1, Πλατεία Εμπορίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα, στο Ράδιο Επιλογές της ΣΕΡΕΣ, μια μεγάλη ραδιοφωνική συμμαχία, η συμμαχία της αλήθειας, της δημοσιογραφίας, της ανεξαρτησίας, της μαχητικότητας. Μακριά από τα κόμματα και κοντά στους πολίτες. Των φρονίμων, λέει η παροιμία, πριν παγώσουν, πάνε στην καυσοξυλεμπορική, την μεγαλύτερη επιχείρηση με καυσόξυλα και προϊόντα ξυλού για θέρμανση. Καυσοξυλεμπορική. Από τις προσήλειες περιοχές του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής φέρνουμε τις καλύτερες ποιότητες με καυσόξυλα περσινής κοπής, μεσέ, οξιά, γάβρο και πουρνάρι. Καυσοξυλεμπορική. Με αποθήκες 11.000 τετραγωνικών μέτρων φροντίζουμε έγκαιρα για να έχουμε τα πάντα για σας. Καυσοξυλεμπορική. Παραγγέλνετε, ζυγίζουμε με δική μας ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα και τα μεταφέρουμε άμεσα και δωρεάν. Καυσοξυλεμπορική. Ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι Αγίου Όρους, μπριγκέτες, πέλετ. Επίσης, εισάγουμε και διαθέτουμε πέλετ αυστριακό, σερβικό και ρουμανικό. Πρώτης ποιότητας, πιστοποιημένο με προδιαγραφές. Το καλύτερο που κυκλοφορεί στην αγορά. Καυσοξυλεμπορική. Από το 1979, πρώτη σε προϊόντα θέρμανσης. Las Palmas. Γιορτάζουμε τα 25 χρόνια λειτουργίας μας με μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Για το μήνα Οκτώβριο επιπλέον έκπτωση 10% στις τροφές Super Premium για σκυλάκια και γατάκια. Απορροφούμε την αύξηση ΦΠΑ για να τους προσφέρετε το καλύτερο. Και ακόμη, τροφή για περιστέρια 20 κιλά 11 ευρώ. Τροπικά ψάρια με έκπτωση 20%. Las Palmas. Μεγάλο Αλεξάνδρου 46 και Βενιζέλου 105. Thank you.
Στο Ζιντζιρλί Τζαμί στις Σέρες, ο Λευτέρης Αερόπουλος με το έργο «Αθιβολές». Μαζί του το σύνολο λόγου και μουσικής του Μουσικού Εργαστηριού Σερών. Μια αφηγηματική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, με τραγούδια, μπαλάντες, μεσογειακές και ελληνικές μουσικές, δραματοποιημένα μέρη από τον Ερωτόκριτο. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, στο Ζιντζιρλί Τζαμί στις Σέρες. Με το καλό να σμίξουν. Συνδιοργάνωση Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών, Περιφερειακή Ενότητα Σερών, Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Σερών. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Τηλεεπιλογές. Ανακοίνωση για τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο στη νέα ψηφιακή εποχή. Το Αριστοτέλειο προετοιμάζει τους μαθητές του για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Από το νέο σχολικό έτος, ένα τάμπλετ για κάθε μαθητή, ένας διαδραστικός πίνακας σε κάθε τάξη. Διδασκαλία με τη βοήθεια της πιο σύγχρονης τεχνολογίας όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Δώρο σε κάθε μαθητή, τάμπλετ 10 ιντσών με πληκτρολόγιο τετραπύρινο με Windows 8.1. Αποθήκευση του πρωινού μαθήματος στο τάμπλετ. Εκπαιδευτικές εφαρμογές που μετατρέπουν τη μάθηση σε δημιουργικό παιχνίδι. Και φυσικά δίνουμε τέλος στο ασήκωτο βάρος της σχολικής τσάντας. Δώρο σε όλους τους μαθητές και τους γονείς του σχολείου το πλήρες πακέτο του Office 365. Το σχολείο από φέτος είναι το Αριστοτέλειο. Το πιο σύγχρονο ψηφιακό σχολείο. Ψάχνετε για μια θέση εργασίας? Εμείς ήδη γνωρίζουμε πόσες και πού υπάρχουν. Κέντρο Διαβίου Μάθησης, Έκεντρο. Η πολυδιάστατη, μακρόχρονη και άμεση σχέση μας με όλες τις επιχειρήσεις μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε όλες τις ανάγκες και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Έκεντρο. Σε υψηλό, διεθνών προδιαγραφών εγκαταστάσεις, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και άριστα καταρτισμένους συμβούλους, έχουμε ως βασικό στόχο την είσοδο ανέργων στην αγορά εργασίας. Αν ψάχνετε για μία θέση εργασίας, ξεκινήστε από το κέντρο των επιχειρήσεων. Ελάτε στο Έκεντρο. Έκεντρο, Κομνηνών 7, στην πόλη των Σερών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321-067-900 και στο www.ekendro.gr. Δημιουργούνται τμήματα επιλαχόντων βάουτσερ με εκατοντάδες επιχειρήσεις διαθέσιμες για πρακτική άσκηση και προοπτικές απασχόλησης. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Voucher για τον τουρισμό για νέους ηλικίας έως 29 ετών. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εστίασης. Αιτήσεις έως και 30 Ιουλίου. Είναι μόδα, είναι στυλ. Σόφι, είναι ό,τι μας αρέσει να φοράμε στις καλύτερες τιμές. Είναι υπέροχα ρούχα για τη γυναίκα, τον άνδρα, το παιδί. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά ρούχα που ξεχωρίζουν. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα, οικονομία. Μεγάλη ποικιλία σε κουστούμια, σακάκια, μπουφάν, παλτό, πλούζες, φορέματα, φούστες, τζιν παντελόνια για όλη την οικογένεια. Πάνω από 35 χρόνια φιλικής εξυπηρέτησης στις χαμηλότερες τιμές. Διαθέτουμε και μεγάλα μεγέθη. Σόφι. Πάνω από 35 χρόνια δίνουμε την οικογένεια στις χαμηλότερες τιμές. Bye.
Μοναχές της Σέρες, Μεραρχίας 18. Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αξιότιμοι βουλευτές και δήμαρχοι του νόμου μας, αξιότιμοι διοικητές αστυνομίας, πυροσβεστικής και συντάγματος, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αγαπητοί Πρόεδροι Επιμελητηρίων και μέλων αυτών, αξιότιμοι εκπρόσωποι πρεσβειών και επιχειρηματίες των φιλοξενούμενων ξένων χώρων, αγαπητοί σερέοι επιχειρηματίες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη διεθνή επιχειρηματική έκθεση Σερών. Καλώς ήρθατε στη Σερ Expo 2015. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο σε πιο προσωπικό επίπεδο, μιας και αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα εδώ μαζί σας. Είμαι κι εγώ στο σπίτι μου, στον τόπο μου, εδώ είναι οι ρίζες μου, εδώ έχω και τη μαμά και άλλους φίλους εδώ από το λιθότοπο. Εκεί μεγάλωσα και πέρασα πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολύ όμορφα καλοκαίρια και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι απόψε εδώ σε αυτή την προσπάθεια. Το Επιμελητήριο Σερών, λοιπόν, σε συνεργασία με την Αθανασέ, και υπό την αιγίδα, αυτό θα το διαβάσω τώρα, του Υπουργείου Μακεδονίας, Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Υπερμελητηριών Ελλάδος, πήραν λοιπόν μια πρωτοβουλία να φωνάξουν, να μαζέψουν τους επιχειρηματίες του τόπου μας. Μακάρι και τους γύρω, από ό,τι έμαθα κιόλας, είχαμε και πολύ μεγάλη ζήτηση εδώ, μεγάλες αιτήσεις, να έρθουν εδώ, να μας δείξουν τα προϊόντα τους, είτε αυτά που παράγουν, είτε να μας δείξουν τις υπηρεσίες τους, με σκοπό να μας συστηθούν, να τις γνωρίσουμε, να τις αγαπήσουμε και να τις βάλουμε και στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο εδώ και στην απόλυτη Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, και είναι πραγματικά μια προσπάθεια την οποία υποστηρίζουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πόσο μάλλον σε αυτές τις εποχές που διανύουμε, πάρα πολύ δύσκολες, δεν χρειάζεται να το αναλύσω αυτό. Είναι πραγματικά μια προσπάθεια που μπράβο, συγχαρητήρια και όλους τους ανθρώπους που παίρνω παράδειγμα από εκείνους, γιατί πατάνε το πόδι στην κρίση, σηκώνουν ψηλά το κεφάλι και αντιστέκονται σε κάθε μιζέρια και στις δύσκολες εποχές και στα ζόρια όλων μας. Ειλικρινά, μπράβο. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε, να φέρω εδώ
πολύ σημαντικούς ανθρώπους που πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε απόψε εδώ, να μας μιλήσουν, να μας πούνε δύο λόγια και θα ξεκινήσω, παρακαλώ πολύ, να έρθει εδώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κύριος Χρήστος Μέγκας. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Συνταγματάρχες, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Πρόεδρε των Επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα, κύριε Αγγελίδη, νομίζω, είπα και εσάς. Πρέπει εσείς έχετε τον πρώτο λόγο, είστε ο Δήμαρχος της πόλης. Θα χαιρετήσω και τους φίλους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κιλκής, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου των Αθηνών, τον κύριο Ραβάνη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Λάρισας, της Κέρκυρας, τον αντιπρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ξέχασα τον κύριο Αγνιάδη που είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βιωτίας και τον κύριο Τσότσο που είναι του Επιμελητηρίου Πέλλας. Κύριε Αλγιανάκουλου, ευχαριστούμε που ήρθατε για μια ακόμη φορά. Φίλοι από τα Γιάννενα που αργήσατε να έρθετε, ελάτε εδώ να σας περιμένει η θέση σας. Φίλοι από την Αλβανία, επιχειρηματίες. Φίλοι από την γειτονική Βουλγαρία, εκπρόσωποι των τουρκικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε. Ελπίζω να περάσετε καλά, να γνωρίσετε τις σεραϊκές επιχειρήσεις που έχουν έρθει στο χώρο, το πολύ ωραίο χώρο αυτό που μας παρεχώρησε η Αντιπεριφέρεια Σερών. Η σημερινή εκδήλωση και το τριήμερο αυτό, η πρώτη έκθεση Σερών, είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας. Και η ιδέα μας ήρθε επειδή βλέπουμε ότι οι ρυθμοί της οικονομίας του νομού μας είναι πολύ χαμηλά, γι' αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε τους επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες και την οικονομία του νομού να ανέβει όσο γίνεται ψηλότερα. Έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα σαν νομός Σερών και στον τουρισμό ακόμη, παρόλο που δεν είμαστε φημισμένοι για τουριστικό μέρος. Οι επιχειρήσεις μας, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν πάνε και πολύ καλά, γι' αυτό και πρέπει να τις ενισχύσουμε. Ο σκοπός μας είναι η γνωριμία και μεταξύ των σεραίων επιχειρηματιών και μεταξύ του σεραϊκού κοινού, αλλά και να γίνουν B2B συναντήσεις με τους ξένους και με τους πρόεδρους των επιμελητηρίων που έχουν έρθει, με τους επιχειρηματίες μας, και να κλειστούν συμφωνίες ή να αρχίσουν κάποιες συνεργασίες. Ήδη ο κύριος Μίγαλος είδα ότι πήρε μια κάρτα από μια γνωστή βιομηχανία των Σερών και θα χαρούμε πάρα πολύ, κύριε Μίγαλε, να κάνετε και συνεργασίες μαζί του. Θα θέλαμε να γίνει θεσμός για τον νομό Σερών αυτή η πρώτη έκθεση, η πρώτη επιχειρηματική έκθεση. Για το 2016 ευχόμαστε να γίνει σε πολύ μεγαλύτερο χώρο. Ήδη φέτος για πρώτη φορά, παρόλο που έχουμε δύσκολες εποχές, Υπουργέ, υπήρχε μεγάλη ζήτηση από εκθέτες. Δυστυχώς οι Έλληνες την τελευταία ώρα δηλώνουν, οπότε δεν προλάβαμε να πάμε σε άλλο χώρο, παρόλο που υπήρχε από τον κύριο Συνταγματάρχη ο χώρος του στρατοπέδου που μας είχε παραχωρηθεί. Του χρόνου ελπίζουμε να μας παραχωρηθεί και κάποιος μόνιμος εκθεσιακός χώρος, ούτως ώστε να κάνουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Τα προβλήματα δυστυχώς στο νομό μας είναι πολύ μεγάλα. Είναι γνωστό ότι είμαστε προτελευταίοι στο παραγόμενο ΑΕΠ και θα θέλαμε να χαράξουμε με την καινούργια κυβέρνηση η οποία οργίζεται αύριο μία πορεία ώστε να βοηθηθεί ο νομός και η οικονομία του τόπου, φυσικά και οι κάτοικοι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το παρεμπόριο εδώ και χρόνια, δυστυχώς δεν έχει λυθεί.
Δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε χωρίς την ρευστότητα που θα θέλαμε. Η γραφειοκρατία δυστυχώς συνεχίζει, δεν μας αφήνει να δουλέψουμε. Οι κατασχέσεις εμφανίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και μερικές φορές πηγαίνουν και διαλύουν επιχειρηματίες χωρίς να φταίνουν αυτοί και θα πρέπει να προσεχθούν και να αποφευχθούν. Ο αγροτικός μας κόσμος δεν πάει καλά. Η μεταποίησή μας από 40% που ήταν πριν αρκετά χρόνια έχει πάει στο 12%. Το φυσικό αέριο περνάει από τον ομό μας, αλλά δεν το έχουμε, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και για όλα αυτά και για πολλά άλλα, ευχόμαστε να έχουμε πολιτική σταθερότητα, η κυβέρνηση να συνεχίσει και να συνεργάζεται με τα επιμελητήρια, διότι χωρίς επιχειρήν, με 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους όλους μαζί, από 4,5 που είχαμε, και με μείωση των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων που από ό,τι βλέπουμε θα έχουμε, δεν μπορεί η Ελλάδα να ζήσει κατά τη γνώμη μας, διότι δεν μπορούν τα 3-3,5 εκατομμύρια να ζουν τα 11. Ούτε μπορούμε να είμαστε όλοι στη σύνταξη, ούτε μπορούμε να είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να συνεργαστείτε με τους επιχειρηματίες, διότι μπορούμε όλοι μαζί να ενωθούμε και να λύσουμε τα προβλήματα που δεν λύσαμε τόσα χρόνια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τα capital controls. Καταλαβαίνετε, όταν μια οικογένεια δεν μπορεί με 400 ευρώ την εβδομάδα, καταλαβαίνετε μια επιχείρηση πόσο πολύ μπορεί με 400 ευρώ, όταν είναι μερικές που είχαν χρήματα και δεν μπορούν να τα πάρουν. Οι προτάσεις του επιμελητηρίου μας, είναι γνωστές. Μπορώ να σας αναφέρω επιγραμματικά κάποιες από αυτές. Επειδή γειτονιάζουμε με την Βουλγαρία, που έχει φορολόγηση 10%, μια και είστε και του οικονομικού κλάδου και πρώην του Υπουργείου Οικονομικών, θα ξέρετε ότι δεν μπορεί να ζήσεις όταν έχεις 10% δίπλα σου χώρα με 10% φόρο και 5% στα μερίσματα, και όταν εσύ έχεις επί συνόλου σήμερα 41,2%, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό έχουμε εδώ και χρόνια προτείνει να γίνουν ζώνες ή μία ζώνη χαμηλής ή μηδενικής φορολόγησης στα όρια του νομού Σερών τη Θεσσαλονίκη, να είμαστε μισή ώρα από Θεσσαλονίκη, για να έρθουν να εγκατασταθούν και ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και να εργαστούν κάτοικοι της γύρω περιοχής. Επίσης, έχουμε προτείνει το γεωθερμικό πεδίο, που όλοι μας το ξέρουμε και το θέλουμε, να δοθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα σε χρήση, με την βοήθεια των δημάρχων που κάνουν κάποιες ενέργειες, αλλά από ό,τι φαίνεται κάπου κολλάει η γραφειοκρατία. Το Δημοκρατήριο είναι από τα όνειρα του επιμελητηρίου μας και του νομού Σερών, να γίνει, μια και έχουμε το 10% περίπου της γεωργίας στο νομό μας. Με όλες αυτές τις σκέψεις κάναμε και μία πρόταση να μας δοθεί η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης με το εργοστάσιο των Σερών, το οποίο έχει κλείσει, και όταν λέω έχει κλείσει, εννοώ τα φουγάρα του έχουν κλείσει και δεν παράγει πλέον, να δοθεί στο επιμελητήριο, στη χρήση του επιμελητηρίου, ούτως ώστε να παράξει, να συνεργαστεί με τους αγρότες, και σαν ενίκιο θα δίνει το 20% των κερδών. Στη ζημιά, η ζημιά θα επιβαρύνει το επιμελητήριο. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Ο κύριος υπουργός μας είχε πει ότι είναι καλή. Δυστυχώς δόθηκαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ σαν ενίσχυση, γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Και δυστυχώς αυτές τις μέρες όλοι μας είδαμε ότι ο ισολογισμός της βιομηχανίας ζάχαρης είναι 170 εκατομμύρια σε 170 εκατομμύρια τζίρο, είναι 72 εκατομμύρια ζημιά για φέτος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Δημοσιογράφε. Έχουμε δύο φόρουμ, αύριο το πρωί σαν επιμελητήριο και στο χώρο του επιμελητηρίου, με πολύ υψηλούς καλεσμένους. Ένα αύριο και ένα μεθαύριο. Παρακαλώ και τους παρευρισκόμενους και τους φίλους επιχειρηματίες του νομού Σερών να παρευρεθούν. Θα χαιρετήσει και ο κύριος Μίχαλος, και θα είναι πάρα πολλοί φίλοι και οι Βούλγαροι και οι Αλβανοί, ο κύριος Σημεωνίδης, θα είναι διάφοροι φίλοι από εταιρείες και από επιμελητήρια που μπορούν να σας ενημερώσουν όσον αφορά την εξωστρέφεια, το τι μπορούμε να παράξουμε,
τη μία μέρα και την άλλη μέρα τρόπους χρηματοδότησης και την ρευστότητα. Ο κύριος Τσινάβος από την Κρικρή θα ενημερώσει για την πορεία της εταιρείας του και νομίζω ότι θα γίνουν και συναντήσεις και γνωριμίες. Το κόστος αυτής της εκδήλωσης, αυτής της έκθεσης, σας γνωρίζουμε ότι είναι μικρό για το επιμελητήριό μας. Θα κοστίσει γύρω στους 10 με 15.000 ευρώ. Όταν η είσοδος είναι δωρεάν, όπως θα δείτε, και οι συναυλίες που θα γίνουν τις τρεις βραδιές είναι όλες δωρεάν. Έχουν καλυφθεί από την ANESER, με την οποία είχαμε ένα πρόγραμμα, από σπόνσορες διάφορους, από κάποιο διαγωνισμό που κάναμε για τα κηλικεία. Προσπαθούμε να δημιουργούμε, χωρίς να κάνουμε έξοδα και με πολύ εθελοντισμό, κάτι που νομίζω χρειάζεται η χώρα μας για να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα που έχουμε με την οικονομία. Τέλος, για να μην σας κουράσω, στο επιμελητήριο δουλεύουμε με τα λίγα όπλα που έχουμε, κάνοντας οικονομία και εθελοντισμό, έχοντας το γεμί που είναι καταγεγραμμένο σε όλες τις επιχειρήσεις. Κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να γίνει άλλο γεμί, γιατί πριν χρόνια το Υπουργείο Γεωργίας είχε ξεκινήσει και έκανε έναν άλλο κατάλογο, ένα μητρό το ονόμαζε, εξαγωγέων κτλ. Νομίζω αφού υπάρχει το γεμί, δεν χρειάζεται να γίνουν κάποια άλλα, αλλά πρέπει να ενισχυθούν τα επιμελητήρια, ούτως ώστε να βοηθηθεί η οικονομία και οι επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Δήμο Σερών και το Δήμο Εμμανουέλ Παπά που μας βοήθησαν. Είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι όπου ζητήσαμε βοήθεια δείχνουν όλη διάθεση. Ο Δήμος Εμμανουέλ Παπά με το Δήμαρχό του μας έδωσε τις καρέκλες μας έδωσε, που θα δείτε στη συναυλία μας. Ο Δήμαρχος της Νέας Νύχνης μας έδωσε την πάντα η οποία θα πιανίζει αύριο το πρωί και διαφημίστηκε αυτή η έκθεση δωρεάν ως επιτοπλίστων από κάποιες εφημερίδες αθηναϊκές και από το προσωπικό του επιμελητηρίου με email και μηνύματα που στείλαμε προς όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το προσωπικό του επιμελητηρίου που μοχθεί και υποπιάζει πολλές φορές μέχρι τη νύχτα, παρόλο που πολλοί από αυτούς δεν είναι ιδιώτες. Ευχαριστώ και τους εθελοντές, ευχαριστώ και τους επαγγελματίες που χωρίς χρήματα μας δώσανε πετρελομηχανές, καθίσματα, ό,τι είχε ο καθένας και ελπίζουμε του χρόνου να διπλασιαστεί αυτή η έκθεση. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μέγκλα. Και συνεχίζουμε λοιπόν και δίνουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Δημήτρη Μάλτα, παρακαλώ. Συνδεσμιότατε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι, προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των φορέων της χώρας και της πόλης, δεν σας γνωρίζω και όλους, βλέπω κάποιους παλιούς συναδέλφους, φίλους από τα επιμελητήρια. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Δεν είναι μέρα για να συζητήσουμε τα προβλήματα της πόλης, τα οποία τα έχουμε συζητήσει και της οικονομίας. Τα γνωρίζουμε, τα έχουμε καταγράψει και θα δείτε την Δευτέρα θα ανακοινώσουμε και κάποια μέτρα, ιδιαίτερα για τους εξαγωγείς, ως ένα από τα αρμόδια υπουργεία που ασχολείται με την εξωστρέφεια. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι η πρώτη, του χρόνου να είναι μεγαλύτερη και τέτοιες εκθέσεις είναι χρήσιμες να γίνονται σε όλη την χώρα, γιατί μέσα από τέτοιες εκθέσεις βλέπουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις καινοτόμες, οι οποίες μπορούν να πάρουν μια πολύ μεγάλη διάσταση, όχι μόνο στο πλαίσιο της χώρας, αλλά και στις ξένες αγορές. Αυτό το οποίο χάνει η χώρα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε συχνά σε πολλές τέτοιες εκθέσεις που έχω επισκεφτεί, το ότι έχουμε αξιόλογα προϊόντα τα οποία όμως δεν έχουν τη δυναμική εκείνη που χρειάζονται έτσι ώστε να επεκταθούν σε ξένες αγορές και είναι μοναδικά προϊόντα. Και εδώ είδα με μια γρήγορη ματιά που έκανα 4 προϊόντα τα οποία είναι μοναδικά και τα οποία μπορούν να κερδίσουν έδαφος στις ξένες αγορές. Δουλειά αυτών των εκθέσεων είναι η επέκταση του εμπορίου, της εγχώριας παραγωγής. Σαφώς και το εισαγωγικό εμπόριο δίνει θέσεις εργασίας,
Αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι ότι η παραγωγή είναι αυτή η οποία δίνει δύναμη σε μια οικονομία. Και αυτή τη δύναμη οφείλουμε να την ενισχύσουμε, να την κάνουμε πολύ μεγαλύτερη και πιο εξωστρεφή, γιατί καταλαβαίνετε κερδίζει η χώρα εκείνη η οποία φέρνει πλούτο και ο πλούτος έρχεται μέσα από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να χαιρετήσω την έναρξη αυτής της πολύ ωραίας έκθεσης και του χρόνου να είναι πολύ μεγαλύτερη και κάθε χρονιά να μην έχετε έναν χώρο, να έχετε καινούριους χώρους, γιατί θα χρειάζεται περισσότερους εκθέτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε και παρακαλώ να έρθει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μιχάλος. Σεβασμιότατε, δεσιμότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχης, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόεδροι επιμελητηρίων, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πολύ σύντομα να συγχαρώ την διοίκηση, τον πρόεδρο και τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερών για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία της θεσμοθέτησης πρώτης διεθνούς έκθεσης Σερών. Νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο περνάει η επιχειρηματικότητα, ο ιδιωτικός τομέας, είναι ένα μήνυμα πείσματος, επιμονής σε αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύουμε, δηλαδή ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Όπως είπε και ο Υπουργός, σήμερα είναι η μέρα γιορτής. Αύριο θα μας δοθεί η ευκαιρία στο επιχειρηματικό φόρουμ να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι της οικονομίας, να ανταλλάξουμε απόψεις, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ποια είναι τα υπομνήματα, ποιες είναι οι θέσεις, ποιες είναι οι διεκδικήσεις του επιχειρηματικού τομέα από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Όχι για να ευδοκιμήσουν οι επιχειρηματίες, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Σήμερα στη χώρα μας στέκονται όρθιες ακόμα 765.000 επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 2.850.000 ανθρώπους. Ήδη θρηνούμε 275.000 θύματα στην τελευταία πενταετία από την δίνη της κρίσης στην οποία δυστυχώς βρισκόμαστε ακόμα. Αυτό το οποίο πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα είναι η διάσωση και η ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να διαφυλάξουμε τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να βρεθούμε στο ευχάριστο σημείο να μπορέσουμε να αρχίσουμε να μειώνουμε αυτό τον εσχρό κατάλογο ανέργων που έχουμε, όπως όλοι γνωρίζετε, δυστυχώς έχουμε το απόλυτο ευρωπαϊκό αρνητικό ρεκόρ σε ό,τι αφορά την ανεργία. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να συγχαρώ το επιμελητήριο και όλους αυτούς που μετέχουν σήμερα στην έκθεση. Έχουμε μια εκπροσώπηση από όλους τους τομείς οικονομίας, από τον πρωτογενή, το δευτερογενή, το τριτογενή τομέα, και δίνουμε το στίγμα, δίνουμε το μήνυμα ανάπτυξης που όλοι επιθυμούμε, αρκεί να υπάρχει ομόνοια, σύμπνοια, συνεργασία και συνένεση. Σήμερα δεν είναι μια περίοδος για ιδεολειψίες, ιδεολογίες ή κομματικές αντιπαραθέσεις. Το έχω πει επανειλημμένως. Βιώνουμε μια εθνική κρίση. Άρα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με εθνικά κριτήρια και το μόνο αυτό κριτήριο είναι αν είμαστε όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα το πετύχουμε και του χρόνου, την ίδια εποχή, στην δεύτερη έκθεση των Σερών να είναι πολυπληθέστερη η συμμετοχή τόσο των επισκεπτών όσο βεβαίως και των εκθετών. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ. Και λοιπόν, last but not least, παρακαλώ να έρθει να μας μιλήσει ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, ο κύριος Ιωάννης Μωυσιάδης. Σεβασμιότατη, κύριε Υπουργέ, λοιπές αρχές, επιχειρηματίες που βρίσκεστε εδώ για να παρουσιάσετε τη δημιουργικότητά σας, φίλες και φίλοι. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την έκθεση
στη Θεσσαλονίκη. Για μια ακόμη χρονιά, η Περιφερειακή Ενότητα Σερών έδειξε το δυναμισμό της στον τομέα της επιχείρησης, έδειξε την θέλησή της να επιμείνει στους δύσκολους αυτούς καιρούς με υπομονή, επιμονή και δημιουργικότητα και στη συνέχεια εμείς, το επιμελητήριο μπροστά και από πίσω, Περιφέρεια, Δήμος, κρίναμε ότι είχαμε υποχρέωση να σταθούμε κοντά τους και να τους δώσουμε μια ευκαιρία. Ξεκινούμε ένα θεσμό. Το λέω από τώρα θεσμό, γιατί είναι απόφασή μας να συνεχίσουμε κάθε χρόνο. Χρόνο με το χρόνο να γίνεται η έκθεση αυτή δυναμικότερη. Η γιορτή αυτή να είναι χρόνο με το χρόνο καλύτερη. Σε αυτό βέβαια είναι σίγουρο ότι οι επιχειρηματίες που έδειξαν τόση διάθεση και έτρεξαν να γεμίσουν το χώρο με τη δουλειά τους, με την παρουσίαση, την προβολή, την ανάδειξη της δουλειάς τους, ο κόσμος των Σερών που έχει έρθει αυθόρμητα και το πρωί ήταν γεμάτος ο χώρος και σήμερα βλέπω δυναμική παρουσία και είναι σίγουρο ότι και τις επόμενες μέρες θα έρθουν χιλιάδες συμπολίτες μας, συντοπίτες μας από όλη την περιφερειακή ενότητα ή και έξω από αυτήν, για να παρακολουθήσουν και να δουν την παραγωγή των δημιουργικών συμπολιτών μας, συμπατριωτών μας. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι αυτή η γιορτή, όπως είπατε κύριε Υπουργέ, είναι ταυτόχρονα και μια φωνή διαμαρτυρίας, μια φωνή πόνου. Ανέφερε κάποια πράγματα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Είναι κάποια προβλήματα που πρέπει χρονίζουν εδώ και δεκαετίες και τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια πια, πρέπει οπωσδήποτε να λυθούν άμεσα. Είναι προβλήματα που ταλανίζουν όλη την επιχειρηματική οικογένεια στον ελλαδικό χώρο. Ιδιαίτερα όμως εμείς έχουμε εντονότερα κάποια προβλήματα. Γι' αυτό άλλωστε, ενώ υπάρχουν τόσοι δυναμικοί και παραγωγικοί άνθρωποι, είμαστε προτελευταίοι στον πίνακα του κατεκεφαλής του Δήμου. Να μην τα αναφέρω, επιγραμματικά θα πούμε. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει να υπάρχει γραφειοκρατία, πολυνομία, να υπάρχει αστάθεια στα καθεστώτα τα νομικά, στους κανόνες που επιβάλλει η πολιτεία στους επιχειρηματίες και από την άλλη μεριά. Όταν ζούμε σε έναν οικονομικό χώρο παγκοσμιοποιημένο και κυρίως όταν δεν υπάρχουν πλέον σύνορα μέσα στην ευρωπαϊκή κοινότητα και έχουμε γείτονες που έχουν εντελώς διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας της οικονομίας τους, με πολύ χαμηλότερη φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές, ημερομίσθια. Καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσο δυναμισμό, τόση θέληση, τόση επιμονή και υπομονή, χρειάζονται και την αντίστοιχη στήριξη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κοντά στη θέληση που, θέληση που υπάρχει από μέρους σας, θα υπάρξει και η αποφασιστικότητα να γίνουν αυτά το ταχύτερο δυνατόν, μόλις αναλάβει καινούργια κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και παρακαλώ να έρθει να μας μιλήσει και ο Δήμαρχος Σερών, ο κύριος Πέτρος Αγγελίδης. Ευνηδιάζεται διότι δεν με ενημερώσατε ότι θα εκφωνούσα κάποιο χαιρετισμό. Ήμουν στην Αθήνα. Οι συνεργάτες μου είπαν, παρόλο που τους ρώτησα, ότι δεν θα χρειαστεί να πω δύο λόγια. Όμως αυτό που θέλω να πω, να πω είναι το εξής. Φυσικά με κάλυψαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Θέλω να συγχαρώ το επιμελητήριο για την ωραία αυτή πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προβολή των τοπικών προϊόντων, στο επιχειρήν και στην τόνωση της τοπικής μας οικονομίας. Εύχομαι αυτός ο χώρος του χρόνου να μην φτάσει,
χώρε στην πόλη των Σερών υπάρχουν πολλοί, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου. Υπάρχει το κεντρικό πάρκο, υπάρχουν τα δύο στρατόπεδα. Δόξα τω Θεώ, η πόλη των Σερών έχει πολλού χώρου, αρκεί να θελήσετε. Δεν πάρουμε δικό μα χώρο, δεν μπορούμε να μπούμε στο πρόγραμμα. Μπορούμε να συνεννοηθούμε γι' αυτό. Λοιπόν, τέλο πάντων, υπάρχουν χώροι. Μακάρι να είναι περισσότεροι οι εκθέτε. Φέτο ήταν 10, αν δεν κάνω λάθος, επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα με 120 εκθέτες. Του χρόνου εύχομαι να είναι διπλάσιοι και η γενικότερη ευχή που θα δώσω είναι η Ελλάδα να πάει μπροστά, γιατί αν πάει η Ελλάδα μπροστά θα πάει και η περιφέρεια, θα πάνε και οι δήμοι, θα πάνε και οι επιχειρήσεις καλά. Για να πάει όμως μπροστά, κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και στην Ελλάδα επιτέλους εμείς οι Έλληνες να καταλάβουμε ότι με ενότητα και λογική μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Αυτά χρειάζονται στην Ελλάδα. Ενότητα, λογική και να παραμερίσουμε τους φθόνους και τους εγωισμούς, δυο γονίδια που ταλαιπωρούν την Ελλάδα δυστυχώς από αρχαιοτά των χρόνων. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έφτασε η στιγμή να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια. Θα κόψουμε λοιπόν και κορδέλα. Και θα είστε ελεύθεροι να μπείτε μέσα, να γνωρίσετε τα περίπτερα, να γνωρίσετε τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας, να ευχαριστηθείτε τη ΣΕΦ Expo 2015. Έχουμε την πρώτη έκθεση παρουσίασης σεραϊκών προϊόντων σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Σε αυτή την έκθεση βλέπουμε κάποιες καινοτόμες προσπάθειες Ελλήνων που αυτές πρέπει να αποκτήσουν μια άλλη διάσταση. Είναι η πρώτη έκθεση, όπως είπαμε, που παρουσιάζει όλο αυτό το σύνολο των παραγωγών και εμπόρων της περιοχής, του χρόνου να είναι μεγαλύτερη και κάθε χρονιά να γίνεται ακόμα και μεγαλύτερη και τέτοιες εκθέσεις να γίνονται σε όλους τους νομούς της χώρας. Ήδη σε πολλούς γίνονται και αποφέρουν πάρα πολλά τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στη χώρα. Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Επιμελητηρίου που προχώρησε στη θεσμοθέτηση της πρώτης διεθνούς έκθεσης Σερών. Είναι μια προσπάθεια που έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Μια περίοδο που στην ουσία για το επιχειρήν ακόμα στην Ελλάδα είναι μια εποχή με κλειστές τράπεζες. Και κλειστές τράπεζες διότι η εφαρμογή, η συνεχιζόμενη εφαρμογή των capital controls δυστυχώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα της επιχειρηματικότητας σε αυτή τη χώρα. Και πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό από τη σημερινή.